Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία εβδομάδα μετά τη διεξαγωγή του Βρετανικού δημοψηφίσματος που οδήγησε στην απόφαση για Brexit, θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο της τηλεόρασης της Βουλής των Ελλήνων τον κύριο Κωνσταντίνο Δουζίνα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και καθηγητή πολιτικής και νομικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Καλώς ήρθατε. Πολύτιμη η εμπειρία σας από τη Μεγάλη Βρετανία, γιατί έχετε ζήσει και πολλά χρόνια εκεί. Κοντά μου και ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων, διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ήρθατε και οι δύο. Κύριος Φίλης, πολλά χρόνια στη Βρετανία. Είμαστε... Οπότε νομίζω ότι έχετε και οι δύο πολύτιμη εμπειρία από την διαμονή σας στην Μεγάλη Βρετανία. Θα δούμε λοιπόν προς τα πού πάει η Ευρώπη, στον απόϊχο και της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες, αλλά και της έκτακτης συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ένα κλίμα φορτισμένο. Πάμε να θυμηθούμε τι είπαν τόσο ο πρόεδρος της Κομισιόν, ο κ. Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, όσο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Μάρτιν Σούλτς. Σήμερα λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω ότι λυπούμεθα βαθύτατα για την απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας να θελήσει να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως σε εσάς συνάδελφοι που συνεργαστήκατε μαζί μας, νιώθουμε ότι πρέπει να σας εκφράσουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά την αξία του Ηνωμένου Βασιλείου, κυρίως στην εξωτερική πολιτική της Ευρώπης, αλλά και στην προάσπιση των ελευθεριών. Το Ηνωμένο Βασίλειο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, από την άλλη όμως πρέπει να γίνει σεβαστή και να ενεργοποιηθεί η βούληση, η ετιμιγορία του Βρετανικού λαού. Γι' αυτό λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα εντελεχώς και σε βάθος για την ενεργοποίηση του άρθρου 50. Είναι βαθιά μου πεποίθηση. Πίστευα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να παραμείνει στο πλευρό μας για πάντα, αλλά αποφάσισε διαφορετικά και θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες. Ζητώ λοιπόν από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και θα δω σήμερα πιο αργά τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου που παραμένει φίλος, γιατί και ο Βρετανικός λαός παραμένει φίλος μας παρά την ψηφοφορία και το αποτέλεσμα. Θα του ζητήσω λοιπόν να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν την κατάσταση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να παραταθεί αυτή η αβεβαιότητα. Είμαι Ευρωπαίος και έχω το δικαίωμα να πω την άποψή μου για την Βρετανική ψήφο και να πω ότι λυπάμαι για αυτήν. Εγώ αντίθετα από άλλους δεν είμαι σκλάβος των χρηματαγορών, αλλά παρατηρώ την αντίδρασή τους. Θα ήθελα το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είπα, να διευκρινίσει τη θέση του. Δεν θα ήθελα αυτή η εντύπωση να υπάρξει ότι θα γίνουν μυστικές διαπραγματεύσεις και κλεισμένων των θυρών μεταξύ των εκπροσώπων του Ηνωμένου Βασιλείου, των εθνικών κυβερνήσεων, των επιτρόπων και των γενικών διευθυντών. Η Βρετανική ψήφος απέκοψε μία πλευρά μας, μία φτερούγα μας, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να πετάμε. Θα πετάμε προς τους μελλοντικούς ορίζοντες της Ευρώπης. Παραμένει λοιπόν φίλος ο Βρετανικός λαός, ωστόσο να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες εξόδου. Αυτό είναι το μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Δουζίνα, η οποία μικραίνει. Η οποία μικραίνει, ναι. Αντί να μεγαλώνει, μικραίνει. Μικραίνει, βρίσκεται σε μία διαδικασία παρακμής. Mm-hmm. Να ξεκινήσω ένα πιο γενικό πλαίσιο. Όπως βλέπω αυτό τα οποία συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, τελευταία 20 χρόνια θα λέγαμε, νομίζω βρισκόμαστε σε μια ιστορική περίοδο, θα έλεγα μέσω και μακροπρόθεσμη, πιθανόν 50 χρόνων, ίσως και ενός αιώνα, στην οποία υπάρχει μια σταδιακή παρακμή, μια σταδιακή μεταφορά ισχύως δύναμης οικονομικής, πολιτικής, ακόμα και στρατιωτικής, από το Βορρά και τη Δύση στον Νότο και στην Ανατολή. Ακόμα και τα προσφυγικά και μεταναστευτικά κύματα, αυτή η τεράστια κίνηση πληθυσμών προς το Βορρά, είναι κομμάτι αυτής της αλλαγής η οποία σιγά σιγά γίνεται. Στην περίπτωση της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ, για να μην κάνουμε και αυτή τη σύγχυση μεταξύ ενός χώρου πολιτισμικού και γεωγραφικού και της θεσμικής της έκφρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι έχουμε τα τελευταία 5-10 χρόνια μία κρίση
και παρακμή νομίζω και του κυρίαρχου οικονομικού και πολιτικού μοντέλου, αυτό το οποίο ονομάζεται νεοφιλελευθερισμός, παρότι ο σωστότερος όρος είναι ordoliberalismus, δηλαδή ένας φιλελευθερισμός της τάξης που είναι η γερμανική εκδοχή του νεοφιλελευθερισμού. Αυτό φάνηκε, νομίζω, αυτή η έναρξη της, του να φθήνει αυτό το πολιτικό και οικονομικό σχέδιο, φάνηκε συμβολικά, δηλαδή, και με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και με το τι συμβαίνει στην Πορτογαλία, τι συμβαίνει στην Ισπανία, τι συμβαίνει ακόμα και σε σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, κυρίως της Νότιας Ευρώπης, αλλά και αλλού. Και τώρα με το Brexit και με την πιθανότητα πιθανόν και άλλα κράτη, άλλοι λαοί που εκφράζουν έναν ευρωσκεπτικισμό να αρχίζουν και αυτοί να απαιτούν κάποια διαφορετική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι υπάρχει τώρα, έχει ξεκινήσει αυτό που λέμε το ξύλωμα, δεν είναι καλή. Καλός όρος, ακόμα και της αρχιτεκτονικής, δηλαδή του θεσμικού οικοδομέου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με αυτή την έννοια μπαίνουν εξαιρετικά σημαντικές προκλήσεις προς και την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και προς τις πολιτικές δυνάμεις εκείνες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι το ερώτημα ναι ή όχι στην Ευρώπη είναι λάθος, αλλά πρέπει να πούμε ναι σε μια άλλη Ευρώπη. Και εδώ υπάρχουν λοιπόν ευθύνες τεράστιες και για τους λαούς κυρίως της Μεσογείου να πάρουν ορισμένες πρωτοβουλίες, αλλά και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα. Και θέλω να πω ένα τελευταίο. Είπε ο κύριος Γιούνκερ πρώτος ότι η Βρετανία μας βοηθάει, λέει, στις διεθνείς σχέσεις και κάποιες έτσι γενικολογίες. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ έχω ζήσει και 40 χρόνια στη Βρετανία, η Βρετανία και αυτός ο αγγλικός βρετανικός πολιτισμός δεν είναι ότι μας βοηθάει στη διεθνή σχέση απλώς. Είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της Ευρώπης, του ευρωπαϊκού πολιτισμού, της ιδέας της Ευρώπης. Μια τεράστια χώρα και μια τεράστια παράδοση σε πάρα πολλά επίπεδα, και βέβαια οικονομικά, που είναι η τρίτη, νομίζω, μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη και η έβδομη στον κόσμο, και πολιτισμικά, και βέβαια, να το πούμε και αυτό, και αυτό παίζει και κάποιο ρόλο στον βρετανικό ευρωσκεπτικισμό, και μια χώρα η οποία σε δύο παγκόσμιους πολέμους στον 20ο αιώνα μπόρεσε και αντιστάθηκε, όχι βέβαια μόνη της, στο δεύτερο τον σημαντικό πόλεμο μαζί με τις ΗΠΑ, μαζί με τη Σοβιετική Ένωση, αντιστάθηκε στα σχέδια ηγεμονίας της Γερμανίας. Ναι. Και αυτό παίζει και στον βρετανικό λαό. Επομένως, νομίζω για τον κύριο Γιούνκερ και το Λουξεμβούργο, τους Λουξεμβουριανούς, είναι λιγάκι προσβλητικό. Υπήρχε μια έλλειψη, νομίζω, σεβασμού απέναντι σε έναν μεγάλο λαό, σε μια μεγάλη οντότητα από όλες τις πλευρές, για να το κοιτάξουμε, που είναι η Βρετανία. Αυτά να κάνουμε γρήγορα τις δουλειές, άντε να πηγαίνετε κτλ. Μπορεί να τα λέει στους Λουξεμβούργιους που είναι 300.000, δεν μπορεί να το λέει είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι αυτό που λέμε δημοκρατία à la carte, γιατί εσείς μιλήσατε για γιορτή της δημοκρατίας, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορείται για δημοκρατικό έλλειμμα. Ναι, όταν δεν αρέσει δηλαδή μια απόφαση, η στάση είναι διαφορετική, είναι πιο σκληρή, αυτό εννοώ. Να ακούσουμε και τον κύριο Φίλη. Χρειάζεται λοιπόν ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας πούμε, ναι, στην Ευρώπη, όπως είπε και ο κύριος Δουζίνας, αλλά μια άλλη Ευρώπη. Αλλά οι ισχυροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φαίνονται διατεθειμένοι να κάνουν υποχωρήσεις. Έχουν μια πολύ σκληρή στάση, προφανώς, προσπαθώντας να στείλουν μηνύματα και στις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι μέχρι εδώ δεν μπορείτε να κάνετε κάτι παραπάνω. Φεύγετε δηλαδή, αν πείτε όχι στις αποφάσεις. Έχετε μόνο υποχρεώσεις. Ωραία. Κατά πρώτον, να δούμε λίγο πού βρίσκεται η Ευρώπη σήμερα σε σχέση με το διεθνή συσχετισμό ισχύος. Mm-hmm. Να το πιάσω δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε ο κύριος Δουζίνας, γιατί νομίζω ότι έχει μια σημασία. Είμαστε αστμένοντες, θα έλεγα, ακολουθούμε αστμένοντες σε επίπεδο παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλές δυνάμεις, όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και η Κίνα και άλλες δυνάμεις της Ανατολής, οι οποίες έχουν βγει πιο μπροστά σε σχέση με την Ευρώπη. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα ανταγωνιστικότητας για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, σε αυτό τον καταμερισμό πλούτου που γίνεται, η Ευρώπη επίσης υπολείπεται. Όλο αυτό που περιγράφω έχει προφανώς έναν αντίκτυπο και στους λαούς της Ευρώπης, διότι αντιλαμβάνονται ή βλέπουν το τρένο να περνά και αυτοί να μην μπορούν να μπουν μέσα ή έστω να πηδήξουν μέσα και να συνεχίσουν αυτή την πορεία που υπάρχει σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Η Ευρώπη σήμερα παρουσιάζει ηφαισιακά σημάδια ή ασθενικής ανάπτυξης σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις.
η Ευρώπη ακολουθεί ένα υπόδειγμα το οποίο είναι το γερμανικό αυστηρό που έχει πολύ συγκεκριμένες πρόνοιες και περιορισμούς σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας των οικονομιών και δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν ανά περίπτωση. Και δεν μπορεί να επηρεάσουν οι λαοί ώστε να αλλάξει αυτό το μοντέλο. Κοιτάξτε, το γερμανικό είναι να περιμένουμε τις εκλογές, όπως είπε και ο κ. Αυγουλέας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, θα τον δούμε στο τέλος της εκπομπής, να το πω και αυτό, ότι θα περιμένουμε να τελειώσει και με τις εκλογές στη Γερμανία για να δούμε προς τα πού θα πάει η Ευρώπη. Με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας, υποτίθεται ότι κάποιες αρμοδιότητες περνούσαν ή τέλος πάντων ότι οι πολίτες πλέον είχαν λόγο ψηφίζοντας για τους ευρωβουλευτές. Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου δεν είναι αιρετοί αυτοί που ορίζουν ουσιαστικά τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Αλλά αν μου επιτρέπετε, εδώ υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα που έχει να κάνει με τη δημιουργία κάποιων διευθυντηρίων. Mm-hmm. Τι θέλω να πω. Γίνεται το Brexit την περασμένη Παρασκευή, ξημερώματα μάλλον Πέμπτης προς Παρασκευή. Οι πρώτες κινήσεις που έχουμε, γιατί ξέρετε, η πρώτη αντίδραση έχει πάντα ένα συμβολισμό και μια σημειολογία, πολύ περισσότερο όταν γίνεται από πολιτικούς. Οι πρώτες ενέργειες που έχουμε είναι να συγκεντρωθούν τα έξι κράτη που δημιούργησαν το ευρωπαϊκό, λοιπόν, ναι. τα έξι ιδρυτικά μέλη, να συγκεντρωθούν στην Γερμανία οι υπουργοί εξωτερικών τους και να συζητήσουν mm-hmm. για την επόμενη μέρα. Τη Δευτέρα δε, πριν αυτό που είδαμε στο βίντεο. Πριν δηλαδή πριν από την έκτακτη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Σύνοδος Κορυφής που ακολούθησε, είχαμε τέσσερις ηγέτες οι οποίοι συγκεντρώθηκαν, οι οποίοι πήγαν στο Βερολίνο. Δεν πήγαν στις Βρυξέλλες, πήγαν στο Βερολίνο για να κάνουν αυτή τη συνάντηση. Αυτό από μόνο του κάτι μας λέει. Κάτι σημαίνει, βεβαίως. Διότι ο Τούσκ, που είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, φεύγει από τις Βρυξέλλες και πάει να συναντήσει την καγκελάριο Μέρκελ στη Γερμανία. Προφανώς. Αυτή η Ευρώπη και μακριά από μένα οποιασδήποτε ευρωσκεπτικιστικές αντιλήψεις, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και εγώ που θέλω, είμαι ευρωπαϊστής, θέλω μια Ευρώπη προς μια άλλη κατεύθυνση, αυτό είναι σαφές. Αυτή λοιπόν η Ευρώπη δεν αρέσει στους λαούς της, να το πω κατά το κοινό λεγόμενο. Το πρόβλημα όμως είναι, το πρόβλημα όμως είναι για μένα διτό. Πρώτον, ότι αυτοί που ορίζουν τις τύχες της δεν είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν, είτε γιατί πιστεύουν ότι υπηρετώντας το δικό τους μοντέλο στο τέλος θα δικαιωθούν, είτε γιατί έχουν εκλογές το 2017 και η Γερμανία αλλά και η Γαλλία, μην το ξεχνάμε αυτό. Και η Γαλλία, βέβαια. Μάλιστα θα έλεγα ότι η απουσία ισορροπίας στο γαλλογερμανικό άξονα, όπως το είχαμε γνωρίσει τις περασμένες δεκαετίες λόγω της υποχώρησης του Παρισιού, έχει αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία της Ευρώπης. Δηλαδή βλέπουμε τη Γαλλία να έχει καταστεί παρακολούθημα της Γερμανίας, το οποίο είναι ένα πρόβλημα. Αλλά πέραν τούτου υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο νομίζω καλό είναι να αναδείξω μέσα από την εκπομπή σας. Ο κάθε Ευρωπαίος έχει άλλη αντίληψη για το τι η Ευρώπη θέλει. Εμείς που είμαστε οι Ευρωπαίοι του Νότου, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται σε μια λάθος κατεύθυνση, διότι υπάρχει μια αυστηρή δημοσιονομική προσαρμογή, μια πολιτική λιτότητας και ούτω καθεξής. Δεν πιστεύει όμως το ίδιο ο Φιλανδός, ο Αυστριακός, ο Σουηδός. Mm-hmm. Αντιθέτως, αυτοί μπορεί να επιθυμούν και βλέπουμε ότι αναπτύσσονται εκεί περισσότερο από ό,τι σε εμάς ευρωσκεπτικιστικά κινήματα, για να μην πω αντιευρωπαϊκά. Mm-hmm. Μπορεί να θέλουν λοιπόν μια ακόμα πιο έντονη πολιτική οικονομικής λιτότητας, γιατί κακώς έχουν δημιουργηθεί στερεότυπα και πιστεύουν ότι πληρώνουν τους Έλληνες, τους Ιταλούς και ούτω καθεξής. Σε αυτό λοιπόν που έχει συμβάλει η κακή διαχείριση της οικονομικής κρίσης των τελευταίων 6 ετών είναι στην καλλιέργεια και την εδραίωση στερεοτύπων μέσα στους ευρωπαϊκούς λαούς. Mm-hmm. Τι πιστεύει ο μέσος Έλληνας σήμερα για τον Άρα μέσο Γερμανό και αντίστοιχα ο Φιλανδός για τον Έλληνα. Και υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο διάσπασης που έχει να κάνει, διάσπασης ας μην το πούμε έτσι, ένα άλλο επίπεδο διαίρεσης μέσα στην Ευρώπη που έχει να κάνει με κάποιες κατακτήσεις. Παραδείγματι, η κυβέρνηση της Πολωνίας, η οποία εξελέγει πριν από λίγους μήνες, φλερτάρει, για να μην πω ότι κινείται στις παρυφές της ακροδεξιάς. Ο Ορμπάν, ο Ούγγρος πρωθυπουργός, πόρο απέχει από το να χαρακτηριστεί ένας ηγέτης ο οποίος έχει υιοθετήσει ή αντιλαμβάνεται τις ευρωπαϊκές κατακτήσεις και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θέλω να πω λοιπόν. Έχουμε μεγάλη άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων. Γιατί έχουμε μεγάλη άνοδο. Έχουμε γενικώς. Εννοείται ότι έχουμε μεγάλη άνοδο. Δεν είναι μόνο ακροδεξιές δυνάμεις βέβαια, αλλά οι δυνάμεις που έχουν ένα πρόσημο ευρωσκεπτικιστικό ή αντιευρωπαϊκό συναντώνται στο ότι θέλουν
κάτι διαφορετικό, mm-hmm. αλλά έχουν βέβαια ένα ετερόκλητο σχήμα στο τι θέλει ο καθένας από αυτούς. Mm-hmm. Άρα, για να καταλήξω, ο δικός μου προβληματισμός, γιατί φαντάζομαι θα μιλήσουμε αργότερα και για τη χώρα μας, είναι ότι αν η Ευρώπη των 27 πλέον κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη, δουν αυτοί οι οποίοι ορίζουν τη μοίρα μας περισσότερο από mm-hmm. κάποιους άλλους, ότι κατά το κοινό λεγόμενο δεν βγαίνει είναι η εξίσωση, δηλαδή δεν μπορούν να γεφυρώσουν τις αποκλίνουσες διαφορές mm-hmm. μεταξύ των κρατών μελών, φοβούμαι ότι το επόμενο βήμα θα είναι να πάνε σε μια Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων, σε μια Ευρώπη περιφερειών. Οι χώρες του Βίζεγκραντ έχουν μια δική τους αντίληψη για την Ευρώπη, οι χώρες του Νότου mm-hmm. έχουν επίσης μια δική τους θέση και οι χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης προσεγγίζουν το ζήτημα διαφορετικά. Μάλιστα. Να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέει ο κ. Φίλη, γιατί συμφωνώ σχεδόν απολύτως με την ανάλυση του. Και εδώ βλέπουμε ένα θέμα αποτυχίας που είναι πάλι πιο μέσο μακροπρόθεσμη. Αυτό που θα λέγαμε την ιδέα της Ευρώπης, όπως το είπε το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, mm-hmm. δεν δημιουργήθηκε ένας ευρωπαϊκός δήμος. Και νομίζω το είπε πολύ ωραία ο κ. Φίλης. Δηλαδή, ενώ έχουμε τις ελίτ τις ευρωπαϊκές να έχουν πλήρως εξευρωπαϊστεί και να είναι από εδώ μια στις Βρυξέλλες, μια στο Στρασβούργο, σε διάφορες επιτροπές υπάρχει η περίφημη επιτροπολογία mm-hmm. που όλες οι ελίτ και οι πανεπιστημιακές και οι άλλες οικονομικές, ας πούμε, τα think tanks κτλ. Πάνε εκεί, παίρνουν κονδύλια, παίρνουν ερευνητικά προγράμματα κτλ. Ο κανονικός πολίτης και μάλιστα αυτοί που χτυπηθήκαν από την παγκοσμιοποίηση, από τον αποβιομηχάνηση που είχαμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αισθάνεται Ευρωπαίος, δεν αισθάνεται δηλαδή ότι είμαι πειραιώτης πρώτον και δεύτερο Ευρωπαίος. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται ένας απομακρυσμένος οργανισμός, συγκεντρωτικός, ακριβώς συγκεντρωτικός, με υπερεξουσίες και εκεί πολλές φορές λάθος. Οτιδήποτε προβλήματα υπάρχουν στην καθημερινή μου ζωή, μπορεί να έχουν σχέση είτε με τον Δήμο μου είτε με την κυβέρνηση δικιά μου και εν μέρη και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνήθως κανείς τα βάζει πάνω στην Ευρώπη. Στην Βρετανία ήταν πολύ σαφές. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή μία σειρά αποτυχιών, οι οποίες, και εκεί πάλι συμφωνώ με τον κύριο Φίλη, δείχνουν ότι η λογική την οποία εξέφρασαν ο κεντρικός πυρήνας της Ευρώπης, όταν συναντηθήκανε την Παρασκευή και μετά τη Δευτέρα, που ήταν μία λογική ότι η απάντησή μας, κατανοητή, η απάντησή μας στο Brexit και στα πιθανά νέα δημοψηφίσματα είναι να πάμε ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Ακριβώς. Δηλαδή, ο κύριος Σόιμπλε σήμερα δήλωσε ότι το μεγάλο πρόβλημα με την Ευρώπη είναι ότι δεν έχουν γίνει σεβαστοί οι κανόνες. Mm-hmm. Δηλαδή, και ότι δεν βάζουν. Και κυρώσεις από την Κομισιόν. Ακριβώς. Και αυτό είναι χώρες που έχουν μεγάλα ερήματα. Το ορτολιμπεραλισμός που λέμε, mm-hmm. που σας έλεγα πριν, που είναι νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική, αλλά με αυστηρούς κανόνες και κυρώσεις. Εσείς, κύριε Δουζίνα, εκτιμάτε ότι πάμε σε μια Ευρώπη περισσότερων ταχυτήτων ή σε διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θα ακούσουμε αργότερα να λέει ο κύριος Αυγουλέας, αν δεν αλλάξει τη στάση της η Γερμανία? Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κύριος Φίλης πριν. Mm-hmm. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς ήδη από εδώ και 5-6 χρόνια έχουν δημιουργηθεί αυτοί οι κύκλοι επιρροής, οι οποίοι είναι και γεωγραφικοί αλλά και πολιτικής κατεύθυνσης. Το Βίζεγκραντ που είπατε, mm-hmm. οι Βαλτικές, τα μετακομιστικά κράτη των Βαλκανικών χωρών και βέβαια η Μεσόγειος, η οποία ήταν και η μόνη, ο μόνος χώρος, ο οποίος και ιστορικά και πολιτισμικά βρίσκεται στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ιδέας Ευρώπης, ο οποίος δεν είχε δημιουργήσει μια πιο ολοκληρωμένη μεσογειακή πολιτική με την οποία να παρουσιάζεται, ας πούμε, στις διάφορες συνεδριάσεις και τις άλλες επιτροπές και τα λοιπά, με μια άποψη μεσογειακή. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει για την ανάγκη δημιουργίας ενός νότιου άξονα μαζί με την Ιταλία. Εγώ το λέω εδώ και 3-4 χρόνια και να σας πω σαν πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής, επήγα σε όλα τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια της Μεσογείου, μίλησα στις ανάλογες επιτροπές και πριν από ένα μήνα ήρθαν όλες οι επιτροπές εδώ και υπογράψαμε αυτό που ονομάσαμε Διακήρυξη των Αθηνών, που ήταν ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Απαντώντας στη μεγάλη δύναμη που αποκτούν οι δορυφόροι της Γερμανίας, δηλαδή οι Βαλτικές, Βίζελ κτλ., φτιάξαμε μία λογική στη δική μας περίπτωση, βέβαια, των επιτροπών των βουλών. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει και στις βουλές γενικότερα και μετά βέβαια στην κυβέρνηση, που είναι το πιο σημαντικό. Εμείς έτσι και αλλιώς, εντάξει, δεν έχουμε μεγάλη σημασία. Είναι απαραίτητο να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και είμαι εξαιρετικά ευτυχής που και ο Πρωθυπουργός υιοθέτησε αυτή την άποψη. Αλλά στο γενικότερο πρόβλημα, να ξαναγυρίσω αυτό που είπατε και να τελειώσω με αυτό που είπε και ο κύριος Φίλης, είναι ότι αυτή η λογική των κύκλων υπηρεσίας ήδη υπάρχει. Ήδη υπάρχει. Και είναι προφανές ότι, όπως είπατε,
και η Βίζεγκρα και οι βαλτικές χώρες κτλ. Ασκούν πολύ μεγαλύτερη επιρροή από ό,τι ασκούμε εμείς εδώ πέρα. Οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Έλληνες, οι Μεσόγειοι. Επομένως, το θέμα κατά πόσον θα πάμε σε μια Ευρώπη 2-3 ταχυτήτων είναι ένα από τα μεγάλα ερωτήματα και διακυβεύματα που βρίσκονται στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Και εκεί πρέπει και εμείς, σαν Ελλάδα, και εγώ μιλώντας και σαν κομμάτι της αριστεράς της ελληνικής, που είναι και η μόνη κυβερνός αριστερά, πρέπει να φτιάξουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη και καλά τεκμηριωμένη άποψη για το πώς θα προχωρήσουμε σε αυτό το επόμενο στάδιο, στο οποίο, να χρησιμοποιήσω μια ωραία έκφραση του Μάρξ, το έλεγε για τον καπιταλισμό, έλεγε οτιδήποτε είναι σταθερό, solid, διαλύεται, εξαερώνεται. Το έλεγε σε σχέση με την προενωτερική κοινωνία, ότι ο καπιταλισμός διαλύει τις κοινότητες κτλ. Βρισκόμαστε στο ίδιο πράγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτή τη στιγμή φαίνεται να αιωρούνται. Είναι ένα ανοιχτό πεδίο και το ποια θα είναι η επόμενη μέρα, όταν λέμε η επόμενη μέρα, τα επόμενα 5-10 χρόνια, τα οποία όμως θα καθορίσουν το μέλλον, πιθανόν για 50 χρόνια, είναι ένα μεγάλο ερώτημα στο οποίο και εμείς πρέπει να έχουμε κάποιες ολοκληρωμένες απαντήσεις. Να συμπληρώσω κάτι που νομίζω είναι σημαντικό. Το γεγονός ότι δεν επεδείχθη από πλευράς ευρωπαϊκών θεσμών αλληλεγγύη στα, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά, προβληματικά κράτη, είτε αυτό είχε να κάνει με την οικονομία, είτε αυτό είχε να κάνει με τις προσφυγομεταναστευτικές ροές, επίσης έχει αποξενώσει το μέσο Ευρωπαίο πολίτη από τις Βρυξέλλες, που θεωρεί ότι είναι ένα κέντρο λήψης αποφάσεων που δεν αφουγκράζεται τους πολίτες και κυρίως, αυτό έχει δώσει τη δυνατότητα σε διάφορες ηγεσίες να αναδείξουν το ζήτημα εθνικοποίησης της λήψης των αποφάσεων, δηλαδή δεν εμπιστευόμαστε τις Βρυξέλλες, ας επιστρέψουμε στην εθνική κυριαρχία, οι πολίτες εμπιστεύονται εκ της φύσεώς τους, θα έλεγα, περισσότερο την εθνική κυβέρνηση από έναν υπερεθνικό οργανισμό ο οποίος πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα 28 μέχρι την περασμένη Πέμπτη, ακόμα 28, 27 τέλος πάντων, στη νέα μέρα αυτή που αναδύεται. Ναι. Άρα συσπυρώνεται ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου γύρω από αυτές τις ηγεσίες. Αλλά το ζήτημα της αλληλεγγύης που δεν έχει επιδειχθεί, σε συνάρτηση με τα οικονομικά δεδομένα που παρουσιάσαμε στην αρχή της εκπομπής μας και βέβαια με το γεγονός ότι τελικά η δημιουργία του ευρώ, γιατί οι Βρετανοί βρίσκονται εκτός ευρώ, δεν ψήφισαν με βάση την γερμανικού τύπου λιτότητα αλλά με βάση την βρετανική λιτότητα. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Δίνας ξέρει πάρα πολύ καλά το πρόγραμμα που επέβαλαν οι Tories από το 2011 και μετά, που είναι βέβαια σε συνέχεια των θατσερικών λογικών των προηγουμένων δεκαετιών που ακολουθήθηκαν και από τον τρίτο δρόμο του Μπλερ και ούτω καθεξής. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θέλω να πω ότι τελικά ποιοι έχουν ευνοηθεί, είναι το ερώτημα, από την δημιουργία του ευρώ. Έχουν ευνοηθεί πολύ συγκεκριμένα κράτη και έχουν αποδυναμωθεί αισθητά άλλα. Η Ιταλία, επί παραδείγματι, για να μην φέρνουμε μονίμως την Ελλάδα. Ευρώ, κύριε Φίλη, γιατί το θέλουμε τότε το ευρώ? Γιατί επιμένουμε να είμαστε στο ευρώ? Προσέξτε. Αφού επιμένουμε να είμαστε, επιμένουμε να είμαστε στο ευρώ. Και εμείς λιγότερο. Επιμένουμε να είμαστε στο ευρώ, γιατί ξέρετε, πολλές φορές στη ζωή η επιλογή δεν είναι πάντα μεταξύ του κακού και του καλού και του καλύτερου, αλλά μεταξύ του κακού και του χειρότερου. Είναι του κακού και του χειρότερου. Εδώ λοιπόν που είμαστε, θεωρώ ότι καλά κάνουμε και επιμένουμε να είμαστε στο ευρώ για μια σειρά από λόγους οικονομικούς και γεωπολιτικούς. Και γιατί πρέπει να είμαστε με κάποιον τρόπο στο σκληρό πυρήνα. Όχι όμως βέβαια με αυτόν τον τρόπο που βλέπουμε σήμερα. Απλά θέλω να πω ότι γιατί στην Ιταλία. Γιατί στην Ιταλία, παραδείγματι, βλέπουμε φαινόμενα τύπου Πέπε Γκρίλο? Τα βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα, και όχι μόνο Γκρίλο, και γενικότερα στο Βορρά, διότι έχει υπάρξει μια αποβιομηχάνηση. Αναφέρθηκε πριν ο κύριος Δουζίνα σε αυτό. Έτσι δεν είναι? Έχει υπάρξει λοιπόν μια αποβιομηχάνηση μιας πολύ μεγάλης βιομηχανικής δύναμης τέταρτης οικονομίας Ευρώπης, όπως είναι η Ιταλία. Και αυτό με κάποιον τρόπο, από τη στιγμή που ο πολίτης αισθάνεται ότι οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης ή της δημιουργίας του ευρώ δεν τον έχουν προστατεύσει η Ευρώπη, στην περίπτωση της Βρετανίας, η Βρετανική κυβέρνηση και οι εθνικές κυβερνήσεις αντίστοιχα, δεν τον έχουν λοιπόν προστατεύσει από αυτή τη λέλαπα. Με κάποιον τρόπο πρέπει να εκφραστεί. Μάλιστα. Και εδώ είναι που έρχεται ο λαϊκισμός σε κάποιες περιπτώσεις, ο ευρωσκεπτικισμός σε άλλες, ή μια άλλη πολιτική, άλλου τύπου πολιτική, πιο δημιουργική, πιο προοδευτική, που προσπαθεί να δώσει τις λύσεις. Απλά το πρόβλημα είναι ότι ο λαϊκισμός
δίνει εύκολες απαντήσεις σε σύνθετα ερωτήματα, ενώ μια άλλη αντίληψη προοδευτική πρέπει να δώσει σύνθετες απαντήσεις εκ των πραγμάτων. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην θεωρία του ντόμινο, κύριε Δουζίνα, γιατί θέλω να μου πείτε αν εκτιμάτε πως θα έχουμε δημοψηφίσματα και από άλλες χώρες μέλη σε σχέση με την παραμονή της ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή αν θα φοβηθούν και θα προτιμήσουν να μείνουν στην σταθερότητα και στην ησυχία. Κοιτάξτε να δείτε, οι πρώτες δηλώσεις των ευρωσκεπτικιστικών δυνάμεων μετά mm-hmm. τον Brexit ήταν προς αυτή την κατεύθυνση, ότι θέλουμε και εμείς δημοψηφίσματα. Η κυρία Λεπέν το είπε, οι Φιλανδοί. Mm-hmm. Η Φιλανδία, η οποία ήταν ο σκληρός πυρήνας, και μάλιστα επανειλημμένα Φιλανδοί πολιτικοί είχαν μιλήσει τελείως απαξιωτικά για την Ελλάδα, mm-hmm. αυτή τη στιγμή έχουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Παρότι είχαν υιοθετήσει και είχαν επιβάλει πολιτικές λιτότητες. Δηλαδή, βλέπεις ότι αυτό το μοντέλο παντού έχει αρχίσει να υποχωρεί, ναι. και αυτό δημιουργεί τις αντιδράσεις του κόσμου. Τώρα, αν θα έχουμε τον ντόμινο, δεν ξέρω. Αυτό δεν μπορεί, εκεί είναι προβλέψεις που μπορεί να κάνει κανείς. Mm. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν όμως συνολικά, ανεξάρτητα αν θα γίνουν δημοψηφίσματα ή όχι, κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Κινήσεις... Και οι λαοί πώς θα αντιδράσουν κατά την εκτίμησή σας? Θα προτιμήσουν το κατεστημένο, αυτό που λέμε, ή θα πάνε στην ανατροπή? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είχα προβλέψει τον Brexit εδώ και 6 μήνες και μου λέγανε, εντάξει, το πρόβλεψες τώρα εκ των υστέρων, επειδή εσύ ζούσες στην Αγγλία 41 χρόνια. Και απαντάω, κοιτάξτε, ο κύριος Κάμερον και η συμβουλή του ζούσαν όλη τη ζωή mm-hmm. και προφανώς ξέραν την Αγγλία κατά τεκμήριο καλύτερα από μένα. Mm-hmm. Που 40 χρόνια ήμουν εκεί, αλλά δεν ήμουν γεννημένος και μεγαλωμένος στη Βρετανία. Αν δεν έπρεπε, έπρεπε να μας το είχατε πει και εμάς, γιατί θα είχαμε βγάλει λεφτά αν είχαμε ποντάρει στην Ελλάδα. Ναι, το είχα πει σε πολλούς φίλους, ας πούμε, οι οποίοι δεν με λένε γιατί δεν το κάναμε. Δεν με πίστευαν, ναι. Η δικιά μου πρόβλεψη δεν ήταν ούτε προφήτης ήμουνα, ούτε επειδή είχα ζήσει στην Βρετανία. Ούτε και οι δημοσκοπήσεις όμως έπεσαν πάλι μέσα, έτσι. Καλά, το να είσαι δημοσκόπος σήμερα νομίζω είναι ανάλογο επάγγελμα με το να είσαι οδοντογιατρός ή εφοριακός. Δηλαδή έχει τόσο πολύ αποτύχιος επάγγελμα όλη αυτή η δουλειά, που είναι πραγματικά προβληματικό πώς μπορεί κανείς να παραμένει σε αυτό το επάγγελμα. Αλλά να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που σας έλεγα. Ο λόγος στον οποίο προέβλεπα το Brexit ήταν, νομίζω, μια θεωρητική ανάλυση, η οποία πηγαίνει πάρα πολύ κοντά και σε αυτά που έλεγε ο κύριος Φίλης. Να πω με 2 κουβέντες. Εδώ και 20, ίσως 30 χρόνια, 89 και μετά, έχουμε μπει στον αναπτυγμένο δυτικό κόσμο, σε αυτό mm-hmm. το οποίο η πολιτική φιλοσοφία, η πολιτική επιστήμη ονομάζει την μεταπολιτική ή μεταδημοκρατική. Υπάρχουν διαφορές, ας το αφήσουμε τώρα γενικά. Μεταδημοκρατική συνθήκη. Το οποίο τι σημαίνει? Έχει επικρατήσει κυρίως στα διευθυντήρια, ας πούμε, που λέμε, και τα ευρωπαϊκά αλλά και τα εθνικά, μια άποψη ότι επειδή οι κοινωνίες μας είναι πάρα πολύ πολύπλοκες, κυρίως στα κοινωνικά και οικονομικά θέματα, τα μεγάλα ερωτήματα και διακυβεύματα που μπαίνουν για το μέλλον των λαών δεν πρέπει να μπαίνουν σε λαϊκή διαβούλευση, και ακόμα χειρότερα να δεν πρέπει να μπαίνουν σε εκλογές ή σε δημοψηφίσματα, γιατί ο λαός κάνει λάθος σε αυτά τα θέματα. Είναι δουλειά τεχνοκρατών και επαϊόντων, σαν τον κύριο Φίλη και εμένα, ας πούμε, να τα αποφασίζουμε αυτά και μετά να τα επιβάλλουμε. Δεύτερη προφανή σύμπτωμα αυτής της κατεύθυνσης είναι η σύγκληση των κεντροαριστερών και κεντροδεξιών πολιτικών δυνάμεων προς αυτό που θα λέγαμε το ακραίο κέντρο, που το βλέπουμε και με τις κυβερνήσεις μεγάλους συνασπισμούς στη Γερμανία, ανάλογα εσείς είχαμε στην Ελλάδα, ή τις τεχνοκρατικές κυβερνήσεις ή τις λεγόμενες οικουμενικές κυβερνήσεις. Δηλαδή μια λογική η οποία λέει στον κόσμο, με όλα αυτά τα προβλήματα που τόσο ωραία τα εξήγησε πριν ο κ. Φίλης, ότι κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική συμμετοχή δεν πολύ μετράει. Mm-hmm. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν, βρε παιδί μου, ποιες είναι οι απαντήσεις στα μεγάλα θέματα και αυτοί θα την αποφασίσουν. Και αυτό έχει οδηγήσει σε μια παθητικοποίηση των πολιτών, σε μια αποστροφή και απομάκρυνση από την πολιτική διαδικασία, εκτός από ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Ναι, ονόμασα πραγματικά το δημοψήφισμα του Βρετανικού σαν μια γιορτή δημοκρατίας, όπως θα έλεγα και το περσινό το δικό μας δημοψήφισμα με το όχι. Γιατί? Διότι σε αυτές τις περιπτώσεις, στις λίγες περιπτώσεις που καλείται ένας λαός να απαντήσει κάποιο κεντρικό ζήτημα και οι οποίες εμφανίζονται αναγκαστικά με μια λογική μαύρο-άσπρο, mm-hmm. δεν υπάρχουν γκρι ζώνες, είναι ναι ή όχι, μέσα έξω.
εκεί ο κόσμος αυτός ο οποίος του έχουν πει ότι ρε παιδί μου εσύ δεν τα ξέρεις αυτά, δεν τα καταλαβαίνεις και πιθανόν δεν τα ξέρει κιόλας. Βρίσκει μια διέξοδο και βρίσκει μια διέξοδο. Εμφανίζεται δηλαδή αυτό που ο Ετιέν Μπαλιμπάρ και εγώ έχουμε γράψει, ότι η δημοκρατία επιζεί επειδή έχει και ένα εξεγερσιακό στοιχείο. Δηλαδή αν η δημοκρατία ήταν απλώς εμείς οι βουλευτές να βρισκόμαστε στη Βουλή εδώ πέρα ώρες ατελείωτες και να βγάζουμε κάποιους νόμους και αυτό είναι η δημοκρατία και κάθε 4 χρόνια να γίνεται και μια εκλογή. Εάν δηλαδή δεν πλατείνει και βαθύνει η δημοκρατία και μπει σε όλους τους αρμούς της κοινωνικής ζωής και με όλους τους τρόπους, τότε αρχίζει να αποστεώνεται, αρχίζει να ξεραίνει. Μάλιστα. Και τα δημοψηφίσματα δίνουν λοιπόν την ευκαιρία στον κόσμο να εκφράσει αυτή την αντιπάθεια που έχει σε ένα σύστημα το οποίο τον έχει περιθωριοποιήσει. Κάτι που έλεγε ο Μισελ Φουκώ στο τέλος της ζωής του. Δεν θέλουμε να μας κυβερνάνε έτσι. Να, αυτό το έτσι βέβαια είναι πολύ διαφορετικό είναι για τον καθένα. Βέβαια, είναι διαφορετικό. Ναι. Για μένα μπορεί να είναι, και αυτό το είδα στη Βρετανία και σε σχέση με τον Brexit, να είναι προβλήματα που έχω πιθανόν με την τοπική αυτοδιοίκηση, με το Δήμο μου. Ναι. Ότι δεν μαζεύει τα σκουπίδια. Ένας άλλος με τον βουλευτή του, με τον περιφερειάρχη. Διαφορά το βλέπει ο καθένας. Πώς το βλέπει ο καθένας. Προφανώς γι' αυτό δεν υπάρχει ποτέ μια ερμηνεία, μια ερμηνεία. Αλλά εκεί εκφράζεται μια επαγγελματική του κατάσταση. Ακριβώς. Όλα αυτά. Γι' αυτό δεν μπορείς ποτέ να πεις αυτό ήταν το μήνυμα. Μπορεί να τα μαζέψουμε όλα και να βγάλουμε ένα κεντρικό μήνυμα. Αλλά είναι πολλά. Για πολλούς λόγους γιατί ο κόσμος ψηφίζει έτσι. Είναι προφανές δηλαδή, και το ξέρει ο κύριος Φίλης και εσείς που έχετε περάσει από την Βρετανία, ότι ο βρετανικός λαός δεν είναι ξενοφοβικός και ρατσιστικός. Αν συγκρίνουμε γενικά με αυτή την ελαφρώς στερεοτυπική και λάθος έννοια τους Βρετανούς με τους Γερμανούς και τους Γάλλους, είναι πολύ πιο πολυπολιτισμικός λαός. Στο Λονδίνο μιλούνται 140 γλώσσες. Αισθάνεται όμως ότι απειλούνται οι θέσεις εργασίας του από Πολωνούς που τις έχουν, ας πούμε, καταλάβει ή άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Όχι τόσο από τους μετανάστες της Συρίας, έτσι. Προφανώς. Οι μετανάστες της Συρίας δεν καταλήγουν στη Βρετανία. Είναι, όπως είπατε, οι 800.000 Πολωνοί, οι Ούγγροι κτλ. Και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα πολιτικό. Το οποίο και εμείς εδώ στην Ελλάδα, εγώ πάντα με ενδιαφέρει να βρίσκω και τις ομοιότητες που μπορεί να υπάρχουν, τις διαφορές και με την δική μας κατάσταση. Εάν φέρεις γρήγορα σε μια πόλη, σε μια κομμόπολη, σε μια περιοχή στην οποία δεν υπάρχουν δουλειές, στην οποία έχει υποχωρήσει τρομερά το εισόδημα κτλ., ένα μεγάλο αριθμό ξένων και τους βάλεις μέσα, ενώ υπάρχουν θέματα εργασίας, υπάρχουν θέματα στα νοσοκομεία κτλ., χωρίς να έχεις κάνει μια προετοιμασία έτσι ώστε να μπορέσουν να ενσωματωθούν στον αστικό ιστό εμπροκειμένο, προφανώς. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Και αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Δεν είναι ξενοφοβικό ρατσιστικό. Για να γίνει ξενοφοβικό ρατσιστικό, χρειάζεται μια πολιτική δύναμη, η μίντια ή άλλος τρόπος ο οποίος μιλάει στον κόσμο να μεταφέρει μια απολύτως κατανοητή και δικαιολογημένη, νομίζω, αγωνία, άγχος που έχει για το μέλλον του, το μέλλον των παιδιών του, να το κάνει ξενοφοβικό και ρατσιστικό. Και αυτό ήταν το πρόβλημα με στη Βρετανία. Σε επίρρωση αυτού που είπατε, απλά υπάρχει ένα οξύμορο. Ο πακιστανικής καταγωγής Βρετανός πιθανότατα ψήφισε. Και ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντικάν, που είναι. Λοιπόν, ναι, αλλά λέω ασφαλώς ο δήμαρχος του Λονδίνου, αλλά λέω ο πακιστανικής καταγωγής Βρετανός είναι πιθανό να ψήφισε υπέρ του Brexit, έχοντας κατά νου ότι δεν θέλει τον Ρουμάνο και Βούλγαρο, γιατί το πρόβλημα εσχάτω στη Βρετανία ήταν οι Ρουμάνοι και Βούλγαροι περισσότερο από ότι οι Πολωνοί και οι Ούγγροι. Δεν θέλει λοιπόν τον Ρουμάνο και Βούλγαρο ανειδίκευτο να πάει και να του πάρει τη δουλειά. Το και οποίο επιβεβαιώνει αυτό που είπατε. Και είναι και οξύμορο συνάμα. Αλλά δείχνει και την πολυπολιτισμικότητα αναμφίβολα τη Βρετανία. Να πω κάτι, επειδή έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Δεν οξύμορο. Αυτό το ξέρουμε από τις μεταναστευτικές ροές. Στη Βρετανία, δε, η οποία έχει μεταναστευτικές ροές από τον 16ο αιώνα, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες. Πάντα, όταν έρχεται μια νέα ομάδα, ας πούμε, στη Βρετανία, είχαμε τη δεκαετία του 50 τους Ινδούς, μετά τους Πακιστάνους, μετά τον Μπαγκλαντές. Ναι. Τώρα έχουμε τους της Ανατολικής Ευρώπης. Η ομάδα η προηγούμενη, η οποία μέχρι να γίνει το επόμενο κύμα έχει εγκατασταθεί, πιθανόν έχουν βρει καλύτερες δουλειές, τα παιδιά τους άρχισαν να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια, όπως οι Ινδοί και οι Πακιστανοί, σαν ομάδες έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Βρετανία. Και έρχονται τώρα οι καινούργοι, αυτοί γίνονται με μια έννοια βασιλικότερη του βασιλέως. Καταλάβατε. Πιο υποστηρίζουν περισσότερο την αγγλοσύνη τους, ας πούμε, την οποία προφανώς οι Άγγλοι δεν τη θεωρούν ότι είναι ισχυρή, από τους Βρετανούς. Από τους Άγγλους, τους γηγενείς. Είναι δηλαδή ένα χαρακτηριστικό που έχει σχέση με το γεγονός ότι προφανώς κάθε κοινότητα και εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν είναι οι Έλληνες προφανώς ρατσιστές. Υπάρχουν όμως πάντα η σχέση, η ταυτότητά μας ως Έλληνας, ως
κάτοικος μιας περιοχής του Πειραιά ως Πειραιώτης, φτιάχνεσαι πάντα σε σχέση με τον ξένο. Ναι. Εάν καταλαβαίνεις τον ξένο σαν κάποιον ο οποίος έρχεται και πλουτίζει την ταυτότητά σου, σε κάνει πιο ενδιαφέρον, σου μαθαίνει πράγματα, σου βάζει και οικονομικά αλλά και πολιτισμικά νέα στοιχεία στον πολιτισμό σου, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εάν όμως μένει σε μια λογική ενός τείχους μεταξύ μας ότι αυτός έρχεται και με απειλεί, αυτό μπορεί να γίνει ρατσισμός. Οι λαοί μπορούν να πάρουν σωστές αποφάσεις σε σχέση με τα δημοψηφίσματα, ή γίνεται και χώρος σε κάποιες άλλες δυνάμεις να υποσχεθούν ή να παραπληροφορήσουν? Καταρχάς, έχουν νομίζω γίνει στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια περίπου 15 ή 14, νομίζω 15 μαζί με το Βρετανικό δημοψηφίσματα, εκ των οποίων τα 10 έχουν κερδιθεί από τις δυνάμεις που ήταν απέναντι στην ευρωπαϊκή θέση, στη θέση δηλαδή του ευρωπαϊκού κατεστημένου. Και πολλά από αυτά έχουν αγνοηθεί επίσης. Εννοείται, γιατί έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Υποπροϋποθέσεις θα μπορούσε να αγνοηθεί και αυτό, αλλά η Βρετανία νομίζω είναι μια μεγάλη και σοβαρή χώρα με κοινοβουλευτική δημοκρατία αιώνων. Δεν πιστεύω ότι πρόκειται σε αυτή τη φάση τουλάχιστον να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν το αποκλείω, αλλά δεν το βλέπω. Αυτό που όμως θέλω να πω είναι ότι, για να προσθέσω ένα προβληματισμό ακόμα, πριν από 4 μήνες ή 3 νομίζω, οι Ολλανδοί ψήφισαν σε ένα δημοψήφισμα κατά της τελωνιακής ένωσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας. Ναι. Δηλαδή έχουμε την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει, θα έλεγα, εγκλωβιστεί στο ζήτημα της Ουκρανίας και να έχει εγκλωβίσει και τη σχέση της με τη Ρωσία σε μεγάλο βαθμό, και τους Ολλανδούς πολίτες να ψηφίζουν κατά μιας τελωνιακής ένωσης που υποτίθεται ότι φέρνει την Ουκρανία πιο κοντά στην Ευρώπη. Το λέω γιατί εδώ υπάρχουν διάφορα οξύμορα σχήματα που κανείς θα πρέπει να βάλει στην ευρύτερη εξίσωση. Τώρα, θα ήθελα να μου πείτε πώς ψήφισαν και οι Ισπανοί. Μιλάμε τώρα για τις εκλογές τους. Ναι. Αυτό για την Ουκρανία να πω κάτι. Ήμουν στην Χάγη εκείνη την ημέρα. Βγήκε το αποτέλεσμα. Ναι. Όπως είπε ο κύριος Φίλης, ψηφίσαν με 62% οι Ολλανδοί εναντίον της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας. Δηλαδή να μην συμμετέχει η Ολλανδία σε αυτή τη συμφωνία. Τώρα, επειδή το συζητούσαμε, είχαμε τον Υπουργό Εξωτερικών σε μια κοινοβουλευτική συνεδρίαση τότε. Πιθανόν η πλειοψηφία του Ολλανδικού λαού ούτε ξέρει τι γίνεται με την Ουκρανία, ούτε ήξερε τίποτα για αυτή τη συγκεκριμένη συμφωνία. Ήταν και αυτό μια άλλη περίπτωση αυτού που λέγαμε πριν, ότι όταν δοθεί η ευκαιρία στον κόσμο να ψηφίσουν για κάτι, και στην Ολλανδία δίνεται ευκαιρία, διότι το Σύνταγμα προβλέπει ότι αν 500,000 πολίτες ζητήσουν δημοψήφισμα για ένα θέμα, γίνεται. Έτσι. Και γι' αυτό η Ολλανδία θα είναι και ένα από τα σημαντικά, νομίζω, μέρη, κράτη, στα οποία μπορεί να μπαίνει το θέμα του ψηφίσματος. Τι έγινε εκεί πέρα? Ο κόσμος πάλι βρήκε μια ευκαιρία να πει: δεν θέλω να μας κυβερνάτε έτσι. Ναι. Δεν νομίζω τους ενδιέφερε το 62% του Ολλανδικού λαού η Ουκρανία. Ακριβώς όπως το λέτε. Γι' αυτό κιόλας, για να απαντήσω πριν έρθω στην Ισπανία, θεωρώ ότι το δημοψήφισμα είναι ασφαλό, είναι αναμφίβολα μια δύναμη, δίνει δύναμη στο λαό να εκφραστεί. Το μεγάλο ερώτημα είναι το timing στο οποίο λαμβάνει η χώρα, και ανεξάρτητα από το πόσο καθαρό είναι το ερώτημα που τίθεται, η απάντηση του πολίτη δεν είναι απαραίτητα στο ερώτημα που του θέτουν. Η απάντηση μπορεί να είναι αντιδραστική, η απάντηση μπορεί να είναι απέναντι στο κατεστημένο, η απάντηση μπορεί να είναι απέναντι σε αυτό που λέγαμε πριν, τις δυνάμεις παγκοσμιοποίησης. Η απάντηση του Βρετανού αγρότη ήταν απέναντι στις πολιτικές του Κάμερον, αλλά κατ' επέκταση και της Ευρώπης μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής, και ούτω καθεξής. Δηλαδή θέλω να πω ότι στο δημοψήφισμα παίρνεις ένα ρίσκο. Και πολύ περισσότερο, άμα δεν έχεις κάποιο plan B, όπως λέμε, παίρνεις ένα ρίσκο, γιατί ο κόσμος πολλές φορές απαντά σε κάτι διαφορετικό από αυτό που τον ρωτάς. Ναι. Σωστό. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην Ισπανία, υπάρχει μια δυναμική, ας το πούμε, αντισυστημική, αν και δεν το δέχομαι αυτό ως όρο, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο αποδέχεται βασικές αρχές και αποδέχεται τους νόμους, δεν μπορεί να θεωρηθεί αντισυστημικό. Δηλαδή, υποδέμος δεν είναι ένα αντισυστημικό κόμμα. Έχει μια ατζέντα η οποία μπορεί να μοιάζει ότι είναι απέναντι στις κατεστημένες αρχές, αλλά βλέπουμε ότι ακόμα και υποδέμος το εξάμηνο που παρήλθε από τις προηγούμενες εκλογές προσαρμόστηκαν. Αυτή τους η προσαρμογή δεν τους βγήκε σε καλό. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι απόλυσαν σχεδόν 1,000,000 ψήφους. Τώρα, αν το Brexit. Οι ψηφοφόροι επηρεάστηκαν το Brexit. Κοιτάξτε, προφανώς και θα επηρεάστηκαν. Όπως αντίστοιχα θα σας θυμίσω στις εκλογές του 2003 ή 2004, αν θυμάμαι καλά, είχε αλλάξει το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ισπανία από τις θερμοκρατικές συνέντευξεις που είχαν γίνει στη Μαδρίτη. Ήταν ο Αθνάρ 10 μονάδες μπροστά την Πέμπτη.
γίνεται το τρομοκρατικό χτύπημα και την Κυριακή πηγαίνουν και ψηφίζουν σοσιαλιστές οι Ισπανοί. Πλήρης ανατροπή. Και εκεί δεν έφταγαν οι δημοσκόποι. Εκεί ήταν θέμα εξελίξεων. Η Ευρώπη δοκιμάζεται από την τρομοκρατία το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ έντονα. Και αυτό είναι και ένας λόγος να κλείνονται οι λαοί στις χώρες τους και εντός των συνόρων τους. Προσέξτε όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω, εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής. Δοκιμάζεται από τρομοκρατία η οποία είναι εγχώρια με την έννοια ότι οι ενέργειες που έχουν λάβει η χώρα δις στο Παρίσι και μία φορά στις Βρυξέλλες δεν έχουν γίνει από Σύρους, Αφγανούς, Ιρακινούς, πρόσφυγες που ήρθαν μαζί με τις ΟΕΣ και προκάλεσαν αυτά τα... Αλλά από δεύτερη γενιά, έτσι αυτές τις ενέργειες. Από τρίτη, δεύτερη, τρίτη, λοιπόν, δεύτερη, τρίτη γενιά μετανάστες οι οποίοι είναι Ευρωπαίοι πολίτες και οι οποίοι έχουν προφανώς έναν άλλο τρόπο, μια άλλη προσέγγιση για το πώς πρέπει να αντιδράσουν απέναντι σε αυτό που βλέπουν ότι αναγκάζονται να υπάρξουν ή να συμβιώσουν και δεν τους αρέσει. Αλλά το ζήτημα της τρομοκρατίας, επειδή πολλές κυβερνήσεις, ο Ορμπάν παραδείγματι στην Ουγγαρία, έχει συνδέσει άμεσα, όπως και άλλες κυβερνήσεις, την τρομοκρατία με τις προσφυγομεταναστευτικές ροές. Ο Ορμπάν, δεν θα σας πω, πιθανότατα το γνωρίζετε, προχθές μόλις, το διάβαζα, ανακοίνωσε ότι θα πάει σε δημοψήφισμα για την ποσόστοση μεταναστών που μπορεί να δεχθεί η χώρα του. Ναι. Δηλαδή, αυτή η τάση των δημοσκοπήσεων, λοιπόν, αυτή η τάση των δημοψηφισμάτων νομίζω ότι δεν πρόκειται να ανακοπεί. Σε τι κοινές αρχές να μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θέλει να ορίσει ποιες είναι οι ποσοστώσεις για όλα τα κράτη-μέλη. Ανάλογα δηλαδή και με το μέγεθός τους και με τις δυνατότητες της οικονομίας τους. Αυτή βέβαια η πολιτική, αν μου επιτρέπετε, όχι επειδή βολεύει τη χώρα μας, αλλά είναι μια σωστή πολιτική. Βεβαίως είναι σωστή πολιτική. Λοιπόν, βεβαίως. Αλλά αν ο καθένας οχυρώνεται πίσω από ένα δημοψήφισμα, τότε τι νόημα έχει να μιλάμε για κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό όμως που λέγαμε πριν, ότι υπάρχει μια επιστροφή στα εθνικά σύνορα. Υπάρχει μια επανεθνικοποίηση και μια αίσθηση των πολιτών. Ας πάρω πάλι το παράδειγμα της Ουγγαρίας, κάνω μεγάλη τιμή στον Ορμπάν, αλλά τέλος πάντων, στην Ουγγαρία, τον περασμένο Αύγουστο, όταν λέγονταν αυτά τα πράγματα περί ανύψωσης τυχών, φραγμάτων και τα λοιπά, φραχτών μάλλον, τα περισσότερα μέλη της Ευρώπης έλεγαν ότι αυτό είναι μια περιθωριακή αντίληψη του κυρίου Ορμπάν. Το έλεγαν και οι Αυστριακοί. Ναι. Οι Αυστριακοί μέσα σε 3-4 μήνες μπήκαν στην ίδια λογική με τον Ορμπάν, γιατί είδαν ότι οι ίδιοι υποδέχτηκαν 110.000 πρόσφυγες που αναλογικά με τον πληθυσμό ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό από όλες τις υπόλοιπες χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Γερμανίας, ίσως με εξαίρεση τη Σουηδία. Πάντως ήταν από τα μεγαλύτερα ποσοστά. Και προσχώρησαν σε αντιλήψεις, τις οποίες λίγους μήνες πριν θεωρούσαν περιθωριακές. Ο Ορμπάν όμως στο εσωτερικό της Ουγγαρίας έχει ενισχυθεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο μέσος Ούγγρος λέει, γίνεται χαμός στην υπόλοιπη Ευρώπη, γινόταν μέχρι το σφράγισμα των συνόρων και τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με τους πρόσφυγες, αλλά εμάς δεν μας αγγίζει. Δεν μας επηρεάζει. Επειδή μου έχετε ζητήσει να σας αποδεσμεύσω λίγο νωρίτερα, αλλά θέλω και την άποψή σας για ένα θέμα ακόμη πριν αποχωρήσετε και να περάσω στον κύριο Δουζίνα. Θέλω να μου πείτε το από εδώ και πέρα για την Μεγάλη Βρετανία. Αν μπορούν κάποιοι υποστηρικτές του Remain να επηρεάσουν καταστάσεις, αν μπορεί να γίνει πάλι δημοψήφισμα, αν υπάρχει περίπτωση να λυθεί ο γόρδιος δεσμός με εκλογές, με μια ρητορική πάμε πάλι πίσω στην Ευρώπη. Δηλαδή, αν μπορεί με κάποιο τρόπο να αλλάξει, με λίγα λόγια, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Ωραία. Υπάρχει, νομίζω, μεγαλύτερος πανικός ή αίσθημα πανικού στους Ευρωπαίους από τους ίδιους Βρετανούς. Αυτό το λέω και γιατί προχθές ακούγαμε ότι θα έχουμε μια μεγαλειώδη διαδήλωση στην Trafalgar Square, την οποία δεν είδαμε. Όχι, ήταν 2,000-3,000 άνθρωποι αναλογικά με τον πληθυσμό του Λονδίνου. Ναι, ακριβώς. Μόνο μεγαλειώδης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Έχουμε όμως και μια παράλληλη διαδικασία με τη συγκέντρωση υπογραφών που δεν είναι αμεληταία. Όχι, αμεληταία δεν είναι σε καμία περίπτωση. Αλλά να εξηγήσω τι πιστεύω εγώ ότι συμβαίνει στη Βρετανία. Ναι, νίκησαν οι λαϊκιστικές δυνάμεις σε ένα μεγάλο βαθμό. Ναι, στο προσωπικό μου γούστο δεν ταιριάζει ούτε ο Φαράζ, η Φάρα της τέλος πάντων, ούτε ο Τζόνσον. Επευκαιρία ο Τζόνσον πριν από λίγες ώρες ανακοίνωσε ότι τελικά δεν κατέρχεται ως υποψήφιος του Συντηρητικού Κόμματος. Το οποίο είναι μεγάλη έκπληξη. Ξέρετε ότι κλείνουν υποψηφιότητες. Πριν από λίγες ώρες. Ναι, ανακοίνωσε ότι τελικά δεν θα κατέβει. Τέλος πάντων, στη δικιά μου αισθητική, κανένας από τους δύο δεν την εκφράζει ούτε κατά το ελάχιστο. Παρόλα αυτά,
Νομίζω ότι μέσα στη Βρετανία υπάρχουν τέτοιες δυναμικές που κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα προς τα που θα κινηθούν τα πράγματα. Με ποια έννοια? Έχουμε πολιτικές ανακατατάξεις στο κόμμα των συντηρητικών. Mm-hmm. Είναι νέα εξέλιξη το γεγονός ότι ο Τζόνσον, που φαινόταν πως θα πάρει την εξουσία περίπου με περίπατο, δεν κατεβαίνει για υποψήφιος. Έχουμε τους εργατικούς, οι οποίοι επίσης κλονίζονται. Μπορεί να δούμε, όπως γράφουν σήμερα οι Financial Times, και ήταν μια άποψη την οποία είχα στο μυαλό μου τις τελευταίες μέρες, τη Βρετανία, ναι, που έχει ένα διπολικό σύστημα κομματικό, να μετεξελίσσεται σε Ελλάδα. Mm-hmm. Να δούμε δηλαδή δυνάμεις οι οποίες αναδύονται από τα δεξιά, τα αριστερά ή από το κέντρο, οι οποίες να κερδίσουν από αυτό το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί και στο στρατόπεδο των συντηρητικών και στο στρατόπεδο των εργατικών. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σας πω, βλέπω τους Ευρωπαίους να κινούνται. Η έξοδος δηλαδή είναι δεδομένη. Αυτό θέλω να πω. Η έξοδος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι δεδομένη. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Τώρα, αν κάτι τα επόμενα χρόνια, λόγω του ότι η νέα γενιά ψήφισε κατά 70% παραμονή, ναι, και δούμε να αλλάζει κάτι τα επόμενα χρόνια, δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν νομίζω όμως ότι το δημοψήφισμα μπορεί το δημοψήφισμα μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμά του από ένα άλλο αποτέλεσμα των εκλογών. Μάλιστα. Ακόμα και αν η ατζέντα είναι διαφορετική. Δεν πιστεύω ότι προσυδειάζει κάτι τέτοιο με την λογική και την ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και το μέγεθος της χώρας. Και κάτι τελευταίο. Παρατηρούμε πολλούς Ευρωπαίους να μιλάνε με απειλητικό τόνο, εκβιαστικό, απέναντι στην Μεγάλη Βρετανία. Καταλαβαίνω την πικρία και την απογοήτευσή τους. Δεν θεωρώ όμως πιθανό να δούμε μία διάρρηξη των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεγάλης Βρετανίας. Είναι αλληλένδετες και οι οικονομίες τους, άρα και η Μεγάλη Βρετανία έχει λόγο να διατηρήσει αυτή τη σχέση, όχι το μήνυμα, αλλά πολύ περισσότερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε επίπεδο στρατιωτικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον την απώλεια ενός πολύ σημαντικού μέλους, μιας πυρηνικής δύναμης. Mm-hmm. Σε επίπεδο δε πολιτικό και διπλωματικό, η Μεγάλη Βρετανία, που είναι μόνιμο μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά που έχει και επιρροή και ασκεί σε μία σειρά από περιοχές λόγω της κοινοπολιτείας ακριβώς, κοντένει πάρα πολύ η διπλωματική φωνή της Ευρώπης από την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας. Πιστεύω λοιπόν ότι στο τέλος της ημέρας, για να καταλήξω, θα βρεθεί ένα modus vivendi και ένα modus operandi μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν ξέρω αν θα είναι μια ειδική σχέση. Η Νορβηγία, κοιτάξτε, η Νορβηγία είναι βασικός πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη, δεύτερος μόλις μετά τη Ρωσία στο φυσικό αέριο, παραδείγματι. Η Βρετανία όμως έχει άλλη εμβέλεια ως χώρα από την Νορβηγία. Βλέπω λοιπόν ότι αν τελικά η Βρετανία εξέλθει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί και αυτό είναι μια διαδικασία που θα πάρει καιρό, θα δούμε μια νέα ειδική σχέση να αναπτύσσεται, και δεν αγοράζω, αν μου επιτρέπετε τον όρο, σε εισαγωγικά, όλους αυτούς οι οποίοι λένε ότι θα τιμωρηθεί η Μεγάλη Βρετανία, δεν θα υπάρχει ειδική σχέση, ότι υπάρχουν υποχρεώσεις, υπάρχουν και δικαιώματα. Εννοείται, αυτό το γνωρίζουν οι Βρετανοί πάρα πολύ καλά. Πιστεύω λοιπόν ότι στο τέλος της ημέρας θα βρεθούν κοινοί παρανομαστές μεταξύ των δύο πλευρών, γιατί είναι τόσο αλληλένδετες και διασυνδεδεμένες η Μεγάλη Βρετανία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη επιλογή. Μάλιστα. Κύριε Φίλη, να σας ευχαριστήσω, να σας αποδεσμεύσω. Εσείς παραμένετε, κύριε Δουζίνα, για να ακούσω την άποψή σας για το μέλλον των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεγάλης Βρετανίας. Εμείς θα παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ που ετοιμάσαμε για μια ιστορική αναδρομή στις σχέσεις της Μεγάλης Βρετανίας με την Ηνωμένη Ευρώπη. Οι σχέσεις ανάμεσα σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένη Ευρώπη υπήρξαν από την αρχή ταραχώδεις. Αν και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Σερ Winston Churchill υπήρξε υπέρμαχος της ιδέας για τη δημιουργία μιας ένωσης στη λογική των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης, η Βρετανία ήταν μια μεγάλη δύναμη που δεν έδειχνε να χρειάζεται την Ευρώπη. Το 1951 δεν συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, ενώ ακολούθησε το 1957 το Βρετανικό Όχι στη Συνθήκη της Ρώμης, που υπέγραψαν τα 6 ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, η Γαλλία, η Δυτική Γερμανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Όταν ο συντηρητικός πρωθυπουργός, Χάρολντ Μακμίλαν, άρχισε τα ανοίγματα προς τις Βρυξέλλες, κάνοντας για πρώτη φορά αίτηση ένταξης το 1961, αντιμετώπισε την αντίσταση του Γάλλου Προέδρου, στρατηγού Σαρλ Ντεγκόλ, ο οποίος έθεσε δύο φορές βέτο στην ένταξη της Βρετανίας, τον Ιανουάριο του 1963 και τον Νοέμβριο του 1967, θεωρώντας τη δομή και την πραγματικότητά της διαφορετικές από εκείνες των υπηρετικών χωρών της Ευρώπης.
Το ναι ήρθε τελικά το 1973 επί πρωθυπουργίας Έντουαρντ Χιθ, οπότε η Μεγάλη Βρετανία εντάχθηκε μαζί με την Ιρλανδία και τη Δανία στην ΕΟΚ. Οι αμφιβολίες όμως για αυτό το γάμο συνέχισαν να υπάρχουν. Το 1975 η κυβέρνηση των εργατικών του Χάρολντ Βίλσον προκήρυξε δημοψήφισμα για την παραμονή ή μη της χώρας στην ΕΟΚ, με το 67,2% να τάσεται τελικά υπέρ. Το θέμα επανήλθε το 1983 με το Εργατικό Κόμμα να εντάσσει το ζήτημα της εξόδου στην προεκλογική του εκστρατεία. Η συζήτηση όμως πάγωσε μετά την ήττα των εργατικών από τους συντηρητικούς της Μάργαρετ Θάτσερ. Ένα χρόνο αργότερα, η σιδηρά κυρία κατορθώνει να επιτύχει τη μείωση της συμμετοχής της Μεγάλης Βρετανίας στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου του 1988, σε ομιλία της στην Μπρουζ, η Μάργαρετ Θάτσερ αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ομοσπονδιακή εξέλιξη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Με την υπογραφή της συνθήκης του Μάστριχτ το 1992, της δεύτερης θεμελιώδους συνθήκης μετά τη συνθήκη της Ρώμης, η Βρετανία επωφελείται μιας ρήτρας εξαίρεσης που της επιτρέπει να μην ενταχθεί στο ενιαίο νόμισμα. 6 μήνες μετά την υπογραφή της συνθήκης του Μάστριχτ, η Βρετανία βίωσε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις που έμεινε γνωστή ως η Μαύρη Τετάρτη για τη Στερλίνα. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1992, η Στερλίνα αποχώρησε από τον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών εξαιτίας κερδοσκοπικών ενεργειών και υποτιμήθηκε. Το ζήτημα της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση επανέφερε το 1997 ο τραπεζίτης Sir James Goldsmith του Ευρωσκεπτικιστικού Κόμματος του Δημοψηφίσματος. Δεν κατάφερε όμως να περάσει το μήνυμα, καθώς έλαβε μόνο 2,6% των ψήφων. Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ένα σχηματισμός ευρωσκεπτικιστών, επανήλθε στο ζήτημα της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στις ευρωεκλογές εκείνης της χρονιάς, την δεύτερη το 2009 και την πρώτη το 2014 με ηγέτη τον Νάιτζελ Φάρατζ. Το 2013, ο συντηρητικός πρωθυπουργός David Cameron, πιεζόμενος από την ευρωσκεπτικιστική μερίδα του κόμματός του, υπόσχεται προεκλογικά δημοψήφισμα για την παραμονή ή όχι της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο και αναγγέλει λίγο μετά την επανεκλογή του. Ένα δημοψήφισμα που οδήγησε τελικά στην πρώτη αποχώρηση κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως βλέπουμε λοιπόν και ιστορικά, είχε πάντα μια ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση η Μεγάλη Βρετανία, κύριε Δουζίνα. Και υπήρχαν πάντα κάποιες εξαιρέσεις, οπότε προφανώς, όπως είπε και ο κύριος Φίλης, ο οποίος αποχώρησε, μπορεί να βρεθεί ένα modus vivendi. Μπορεί να βρεθεί. Όχι ίσως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί ακόμη είναι δύσκολα τα πράγματα, υπάρχει μια ένταση στις σχέσεις. Ναι, ναι, έχετε απολύτως δίκιο. Και αυτή η λογική του ευρωσκεπτικισμού του Βρετανικού έχει σχέση και με την παράδοση και την ιστορία αυτού του λαού, ο οποίος περνάει αυτό που ονομάζω μια μεταπικιοκρατική μελαγχολία. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός ήταν ένας λαός ο οποίος στην αρχή του 20ου αιώνα γράφανε στα βιβλία τα σχολικά της ιστορίας ότι γύρω στο 80% της υφηλίου είτε άμεσα είτε έμεσα διοικείται από τη Μεγάλη Βρετανία. Και μετά στη δεκαετία των 50 και των 60, σε ένα πολύ γρήγορο και πυκνό χρόνο, η Βρετανία έχασε όλες τις αποικίες και έχει μείνει αυτή μια λύπη, μια πικρία κτλ. Που εμφανιζόταν. Να σας πω ένα ανέκδοτο προσωπικό. Όταν πήγα στην Αγγλία το 1974, το καλοκαίρι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο ήμουν σε ένα πάρκο εκεί του Λονδίνου. Για πρώτη φορά έβλεπα αυτά τα τρομερά ωραία πάρκα και με πλησιάζει ένας Βρετανός ηλικιωμένος, έτσι κλασικός Βρετανός, είχε και ένα σκυλί από αυτά τα bulldog και μου λέει: Πού είσαι, λέω, από την Ελλάδα. Α, μου λέει: Η Ελλάδα στην Ασία είναι. Όχι, του λέω, σαν την Αγγλία. Είναι στην Ευρώπη. Αυτός μου λέει: Όχι, η Ευρώπη δεν είναι, η Αγγλία δεν είναι στην Ευρώπη. Του λέω: Με συγχωρείτε, του λέω. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν 5 Ήπειροι και αν δεν είναι στην Ευρώπη η Αγγλία, σε ποια Ήπειρο είναι? Και μου απαντάει περήφανα και οργισμένα κιόλας: Η Αγγλία είναι μόνη της. Mm-hmm. Αυτός είναι λοιπόν αυτός ο παραδοσιακός ευρωσκεπτικισμός που βγαίνει μέσα και από την περίφημη ιδεολογική άποψη του splendid isolation, της εξαίσιας απομόνωσης. Υπάρχει ο Μίχλης στη μάχη, αποκόπηκε η Ήπειρος. Ναι. Είμαστε νησί. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πράγμα μέσα. Και είχε νομίζω μια σημαντική συνεισφορά και στο αποτέλεσμα του Brexit. Αλλά
ναι. κάτι για τις συνέπειες. Τελικά είναι τόσο σοβαρές όσο τις παρουσιάστηκαν τις πρώτες ημέρες πραγματικά για την οικονομία και είναι χαμένοι και οι δύο. Ποιος είναι πιο πολύ χαμένος, η Ευρωπαϊκή ότι Ένωση. Το πρόβλημα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό φάνηκε ακόμα και στα χρηματιστήρια που υπήρχε μεγαλύτερη νομίζω υποχώρηση στα χρηματιστήρια της Φραγκφούρτης από ό,τι στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Το Λονδίνο είναι το City αυτή τη στιγμή ο δεύτερος μεγαλύτερος χρηματοπιστωτικός οργανισμός και χρηματιστήριο στον κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει εύκολα. Ενώ λοιπόν η Βρετανία μπαίνει σε μια δύσκολη περίοδο να μπορέσει να διαπραγματευτεί την μεταδημοψηφισματική, την μετα-Brexit περίοδο, και ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται, να μπορούμε να διακρίνουμε τις πιθανές, τα πιθανά βήματα στην πολιτική ζωή της χώρας. Στην Ευρώπη είναι όλα ανοιχτά. Mm-hmm. Στην Ευρώπη παίζονται τα πάντα αυτή τη στιγμή. Επομένως θεωρώ ότι η σχέση στην οποία θα καταλήξουμε δεν θα είναι πάρα πολύ διαφορετική από αυτήν την οποία έχει η Βρετανία, η οποία συνεχώς ζητούσε opt-out, τις εξαιρέσεις και τις έπαιρνε. Mm-hmm. Κάπου ανάλογο θα είναι. Κοιτάξτε, να δείτε οι οικονομικές σχέσεις, το ισοζύγιο το εμπορικό με την Ευρώπη, για τη Βρετανία γύρω στο 60% των συνολικών εμπορικών της συναλλαγών, mm-hmm. για τη Γερμανία. Η Γερμανία έχει 80 δισεκατομμύρια το χρόνο εμπορικές σχέσεις με τη Βρετανία. Ναι. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει. Δεν μπορεί να αλλάξουν, εγώ που είμαι στο πανεπιστήμιο, οι σχέσεις μας με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια σε όλα τα επίπεδα κοινών προγραμμάτων διδακτικών, κοινών ερευνών, του Erasmus κτλ. Αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν. Πιστεύετε. Δεν θα δούμε. Ναι, και να πω επίσης για τους. Να αυξηθούν τα δίδακτρα, όπως μου έλεγε και ο κύριος Αυγουλές, σε δύο χρόνια από τώρα μπορεί να αυξηθούν τα δίδακτρα για τους Έλληνες φοιτητές, για παράδειγμα. Το θεωρώ τελείως απίθανο, mm-hmm. και σαν ήμουν αντιπρίτανη στο κολέγιό μου του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, μέχρι πριν από ένα χρόνο ήδη έχω μιλήσει με τον Πρίτανη και με τους άλλους συναδέλφους στη Βρετανία. Ακριβώς το αντίθετο. Την πρώτη με από την Παρασκευή ήδη ο Πρίτανης και το Πρετανικό Συμβούλιο, στο οποίο ακόμα εγώ συμμετέχω τυπικά, έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία έλεγε ότι εμείς, για μας οι Ευρωπαίοι φοιτητές αποτελούν ένα κύριο κορμό του φοιτητικού μας σώματος και δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς τα πανεπιστήμια είναι ανεξάρτητα στην Αγγλία, παρότι είναι κρατικά, δεν αποφασίζει η κυβέρνηση τι θα κάνουν με τα θέματα των διδάκτων. Το ΑΕΠ νομίζω της χώρας δεν θα επηρεάσει την κύριε Δουζίνα. Προφανώς. Το πρώτο δεν θα μειωθεί, θα περιοριστεί. Από ό,τι φαίνεται, πιθανόν, από ό,τι λένε οι οικονομικοί αναλυτές. Και μισθοί, συντάξεις. Όχι, αυτό δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, θα υπάρξει μια μείωση του ΑΕΠ. Ήδη, όπως ακούσαμε και πριν, ο κύριος Κάμερον ολοκλήρωσε την λογική του νεοφιλελευθερισμού της Θάτσερ. Εγώ, δε συγκρίνοντας τη ζωή μου στη Βρετανία την περίοδο της Θάτσερ με τώρα, θα έλεγα ότι ακόμα επί Θάτσερ η Βρετανία, το λέω έτσι αστεία, ήταν σοσιαλιστική χώρα. Η Θάτσερ ξεκίνησε τις επιθέσεις στα συνδικάτα, ξεκίνησε προφανώς ιδιωτικοποιήσεις, αλλά δεν μπορούσε τότε ακόμα να αλλάξει το κοινωνικό κράτος, να αλλάξει τις προνοιακές παροχές. Και παραμένουν εξαιρετικά ισχυρές, για να σας πω για τους φοιτητές που είπατε. Ναι. Οι φοιτητές όχι μόνο δεν πληρώνουν δίδακτρα μέχρι τη δεκαετία του 80, έπαιρναν και το λεγόμενο grant, δηλαδή έπαιρναν κάποιο επίδομα από την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να μπορούν να ζουν και να μην είναι βάρος στην οικογένειά τους. Αυτά αλλάξανε. Αλλά όταν αλλάξανε, άρχισαν να μπαίνουν δίδακτρα, τα οποία τώρα είναι 9.000 του χρόνου, ένα τεράστιο ποσό. Υπάρχουν και δάνεια, βέβαια. Και υπάρχουν και τα δάνεια. Και αυτά ισχύουν για τους Βρετανούς φοιτητές και για τους Ευρωπαίους, για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Οι Ευρωπαίοι ακόμα έρχονται σε μεγάλο νούμερο, Ευρωπαίοι φοιτητές έρχονται στα Βρετανικά πανεπιστήμια και επομένως θα ήταν σαν να πυροβολούσαν το πόδι τους στα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια αν ανεβάζανε παραπάνω από τις 9.000 το χρόνο που είναι τώρα τα δίδακτρα στους Ευρωπαίους. Δηλαδή, οτιδήποτε δίδακτρα πληρώνουν οι Βρετανοί φοιτητές θα πληρώνουν και οι Ευρωπαίοι. Σας διαβεβαιώ και θέλω να, επίσης να ηρεμήσω και τους γονείς και τους φοιτητές που είναι στη Βρετανία. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το καθεστώς. Σας διαβεβαιώ απολύτως. Ούτε μετά από δύο χρόνια, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξόδου. Ούτε στο μέλλον. Γύρω στο 30% των φοιτητών στα βρετανικά πανεπιστήμια έρχονται από ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι δυνατόν αυτόν τον κόσμο να προσπαθούν να τον διώξουν ανεβάζοντας τα δίδακτρα. Το αντίθετο, θα κάνουν ενέργειες, ήδη δηλαδή το δικό μας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου ανακοινώνει ότι από του χρόνου
κυρίως για να ηρεμήσουν και οι Ευρωπαίοι γονείς οι οποίοι ανησυχούν δικαιολογημένα σε έναν βαθμό, θα ανεβάσουμε τον αριθμό υποτροφιών για Ευρωπαίους φοιτητές. Δηλαδή, κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Mm-hmm. Ναι. Το Brexit την Ελλάδα πώς την επηρεάζει και την διαπραγματευτική της ισχύ απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Υπάρχουν δύο θέματα. Σε σχέση με το δεύτερο που λέτε, μια εύλογη υπόθεση είναι, εφόσον όλα αυτά τα θέματα αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νέα της αρχιτεκτονική, η πολιτική της λιτότητας, η κυρίαρχη πολιτική, κατά πόσον θα αλλάξει, πώς θα αλλάξει. Mm-hmm. Και βέβαια το ερώτημα των δημοψηφισμάτων, το ερώτημα του κατά πόσον και άλλοι λαοί θα ζητήσουν να αποκτήσουν ιδιαίτερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή θέματα που είναι υπαρξιακά, mm-hmm. δεν είναι θέματα προσωρινά, που έχουν σχέση με τις εκλογές, να γίνει κάτι από εδώ, να γίνει κάτι από εκεί, να αλλάξει το ένα κόμμα, να αλλάξει η κυβέρνηση. Αυτά είναι θέματα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τους επιμέρους λαούς για πολλές δεκαετίες. Mm-hmm. Σε αυτή την κατάσταση, νομίζω ότι το πρόβλημα του χρέους, το πρόβλημα του προγράμματος, τα προβλήματα των αξιολογήσεων των ελληνικών γίνονται δευτερεύοντα. Mm-hmm. Και με αυτή την έννοια είναι μια εύλογη υπόθεση που κάνω. Δεν μπορώ να το πω ότι είναι σίγουρο. Νομίζω ότι η διαπραγματική θέση της Ελλάδας θα βελτιωθεί, θα μεγαλώσει. Δηλαδή θα είναι δυνατόν πιο εύκολα να πας στους θεσμούς, κυρίως ευρωπαϊκούς θεσμούς, και να πεις: κοιτάξτε, να δείτε, να κάνουμε κάτι με το χρέος, να κάνουμε κάτι με το θέμα της αξιολόγησης και της ανάπτυξης, έτσι ώστε να αρχίσουν να έρχονται και μερικά καλά νέα από την Ευρώπη. Διότι μιλήσαμε πριν για το timing του δημοψηφίσματος. Ήταν τόσο περίεργο και τόσο λάθος. Εγώ το είπα, είχα mm-hmm. πάει με τον Πρωθυπουργό στο Λονδίνο σε μια διάσκεψη στην αρχή του χρόνου και έλεγα εκεί στους φίλους μου από το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας ότι το timing, δηλαδή έπρεπε να ήσουν πολιτικά, τι να πω, από αφελής μέχρι ανόητος να κάνεις το δημοψήφισμα. Ενώ είχαν στο νόμο, ο οποίος πέρασε πέρσι στις προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησης, το δημοψήφισμα έπρεπε να γίνει μέχρι τέλος του 2017. Mm-hmm. Να το κάνεις τον Ιούνιο του 2016. Τη στιγμή που τα νέα που ερχόντουσαν από την Ευρώπη ήταν προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Τρομοκρατία. Ήδη είχε γίνει η πρώτη μεγάλη επίθεση στο Παρίσι. Και το ελληνικό πρόβλημα και γενικότερα το πρόβλημα mm-hmm. της οικονομικής κρίσης, δηλαδή οτιδήποτε γράφανε οι εφημερίδες, ήταν λάθος κακά νέα. Ήταν τελείως κακό το τάιμ. Πείτε μου τώρα, τι πιστεύετε ότι θα γίνει με τα υπόλοιπα μέρη της Ινδυναμένου Βασιλείου? Να προσθέσω ότι και ο κ. Τσακαλώτος και άλλοι υπουργοί είπαν βέβαια ότι στο βαθμό που δημιουργείται μια γενικότερη λογική αστάθειας, ανασφάλειας στον οικονομικό χώρο κτλ., αυτό μπορεί, όπως είπατε και εσείς, να επηρεάσει τη μεγέθυνση της οικονομίας, τον growth, και να έχουμε, ας πούμε, μια ύφεση γενικότερη στην Ευρώπη, δηλαδή να επιταχυνθεί η διαδικασία ύφεση που υπάρχει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, και αυτό βέβαια δεν είναι καλό περιβάλλον για επενδύσεις. Αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Δεν θα είναι ειδικά για την Ελλάδα. Mm-hmm. Αντίθετα, οι σχέσεις της Ελλάδας με τη Βρετανία οικονομικές είναι σχετικά μικρές. Δεν είναι δηλαδή ότι θα υπάρχει μια. Έχουμε τον τουρισμό όμως. Έχουμε τον τουρισμό. Ναι. Έχουμε τον τουρισμό. Ναι, ναι. Τι να σου πω τώρα, εκεί μπορώ να πω. Ίσως όχι για φέτος, αλλά για τα πακέτα των επόμενων ετών. Εφόσον βέβαια αλλάξει ριζικά η ισοτιμία μεταξύ ευρώ και στερλίνας. Mm-hmm. Αυτό δεν το βλέπω να γίνεται. Δηλαδή, έπεσε η στερλίνα τις πρώτες 2-3 ημέρες, αλλά τώρα έχει αρχίσει πάλι να ανεβαίνει. Mm-hmm. Υπάρχει πιθανόν λάθος μία άποψη στον κόσμο, και η οποία είναι και ιστορική, ότι βρε παιδί μου, το είπε και ο κ. Φίλιππος, η Βρετανία είναι μια ισχυρή οικονομία. Είναι ένας ισχυρό κράτος. Mm-hmm. Δηλαδή η στερλίνα, παρότι δεν είναι το δολάριο, το βλέπει ο κόσμος σαν ένα στοιχείο σταθερότητας και ένα στοιχείο ανάπτυξης. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει σημαντικά η ισοτιμία. Και αυτό είναι που επηρεάζει τον τουρισμό. Αν πέσει πάρα πολύ η στερλίνα σε σχέση με το ευρώ. Δεν το προβλέπω αυτό, αλλά υπάρχει και μια παραδοσιακή, νομίζω, αγάπη ενός κομματιού του βρετανικού λαού, που είναι το υψηλότερο και το χαμηλότερο. Δηλαδή το υψηλότερο, οι μορφωμένοι, mm-hmm. αυτοί που έχουν κάνει αρχαία ελληνικά, έχουν ακούσει για την ιστορία της Ελλάδας κτλ. Και έρχονται εδώ και να πάνε και στα μουσεία και να πάνε στους ελληνικούς τόπους. Και μετά το πολύ χαμηλό κομμάτι, οι νέοι, οι οποίοι πηγαίνουν στη Ζάκυνθο, πηγαίνουν στη Ρόδο και τα λοιπά, ακριβώς, και πάνε εκεί για να μεθύσουνε και να κάνουν σεξ στο δρόμο, και το οποίο τους το δίνει καλός ή κακός η Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει πάρα πολύ. Για το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα, τα υπόλοιπα κομμάτια του, δηλαδή Σκωτία, Γιβραλτάρ, Βόρεια Ιρλανδία, πώς επηρεάζονται, τι πιστεύετε ότι θα γίνει εκεί? Με τη Σκωτία είναι το μεγάλο θέμα, διότι, όπως ξέρετε, η Σκωτία και οι Σκότοι έχουν μια παραδοσιακή
ειδική σχέση με τους Άγγλους, τους θεωρούν ακόμα σε έναν βαθμό σαν κατακτητές. Να φανταστείτε ότι το Scottish National Party, το κόμμα το οποίο είναι τώρα mm-hmm. και η κυβέρνηση στην τοπική βουλή ναι. της Σκωτίας, θεωρεί ότι η βασίλισσα Ελισάβετ είναι η Ελισάβετ η πρώτη και όχι η δεύτερη. Και το λένε και επίσημα. Διότι η Ελισάβετ η πρώτη, κατά αυτούς τότε, η πραγματική βασίλισσα της Βρετανίας, όταν ενωθήκαν, ήταν η Mary Stuart, η καθολική, και όχι η Ελισάβετ η πρώτη. Αυτό λοιπόν είναι το ιστορικό. Ότι οι Σκότοι πάντα θεωρούν ότι έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα με τον απολυταρχισμό και την αυτοκρατορική, απεικιοκρατική λογική των Άγγλων. Και υπάρχουν διαφορές σε όλα τα επίπεδα. Ο κ. Ευγουλέας, τον οποίο θα ακούσουμε αργότερα, ένας εξαιρετικός νεότερος συνάδελφος από το Εδιμβούργο, και εγώ, διδάσκουμε διαφορετικά νομικά συστήματα. Το σκοτικό νομικό σύστημα και το αγγλικό είναι σχεδόν τελείως διαφορετικά. Το σκοτικό μοιάζει περισσότερο με το ευρωπαϊκό, αυτό που λέμε το civil law, ενώ το δικό μας είναι το common law, το κοινοδίκαιο, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό. Και το έχουμε τέτοιες διαφορές πάνω σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στα πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια, η σκοτική κυβέρνηση, με τις περιορισμένες εξουσίες που έχει, δεν επέβαλε αύξηση των διδάκτων των φοιτητών. Mm-hmm. Ενώ η Βρετανική επέβαλε από τις 3 στις 9.000. Λοιπόν, υπάρχουν όλες αυτές οι παραδοσιακές διαφορές και βέβαια μια μεγάλη αποδοχή και αγάπη της Ευρώπης, επειδή ακριβώς οι Σκοτσέζοι θεωρούν ότι η Ευρώπη είναι με μια έννοια το αντίβαρο mm-hmm. στις εξουσίες και στην επιβολή της αγγλικής πολιτικής στο ναι. κράτος. Οπότε μπορούν να πάνε σε ένα δημοψήφισμα ανεξαρτησίας. Ή να βρουν έναν άλλο τρόπο παραμονής ναι. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούν να με τις επαφές έως πάνω, να το βάλουμε σε δύο επίπεδα. Δεν μπορούν να κάνουν ένα δημοψήφισμα από μόνοι τους. Πρέπει το δημοψήφισμα να το δεχτεί η Βρετανική Βουλή. Διότι παρότι έχουν αυτή την τοπική βουλή και μια σχετική αυτονομία, στα μεγάλα θέματα της εσωτερικής εξωτερικής πολιτικής παραμένει κυρίαρχη η Βουλή του Λονδίνου. Επομένως θα πρέπει τα αγγλικά κόμματα χοντρικά, οι Άγγλοι βουλευτές και η κυβέρνηση να δεχτεί να γίνει ένα νέο δημοσίσμα, όπως το είχε δεχτεί mm-hmm. πέρσι. Αυτό νομίζω θα είναι δύσκολο να γίνει. Αν το έκαναν μόνοι τους οι Σκότοι, θα είναι σαν ένα δημοσίσμα που το κάνει, έγινε στη Θεσσαλονίκη για το νερό. Θα είναι ενδιαφέρον, θα πει ο κόσμος ότι εμείς θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη, αλλά βέβαια δεν θα έχει νομικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τώρα, εάν ένας από τους λόγους που πάρα πολλά κράτη, παραδείγματος η Ισπανία mm-hmm. είναι ένα κλασικό παράδειγμα, πιθανόν και το Βέλγιο, θα πούνε όχι και θα κάνουν και βέτο σε μια λογική ευρωπαϊκού δημοψηφίσματος, είναι γιατί έχουν αυτοί προβλήματα εθνικών μειονοτήτων. Στην Ισπανία, όπως ξέρουμε, με την Καταλωνία, που ήταν και ένα σημαντικότατο θέμα και στις εκλογές, mm-hmm. διότι οι Καταλωνοί θέλουν να γίνουν δημοψήφισμα και να αποσχιστούν, να γίνουν ανεξάρτητοι yeah. στην Ισπανία. Και επομένως, ο Ραχώη, αλλά φαντάζομαι και η βελγική κυβέρνηση, δηλαδή όσες κυβερνήσεις έχουν θέματα εθνοτικών ομάδων, οι οποίοι βάζουν πρόβλημα ανεξαρτησίας. Mm. Δεν θα θέλουν να γίνει αυτό το πράγμα στη Σκωτία. Οπότε εκεί θα έχουμε ένα πρόβλημα και συνταγματικό και πολιτικό. Όπου θα έχεις έναν λαό, τους Σκότους, οι οποίοι ψηφίσανε με 62% να μείνουν στην Ευρώπη, mm-hmm. αλλά από την άλλη πλευρά η Αγγλική Βουλή θα πει όχι, φεύγουμε. Βέβαια είναι συνηθισμένοι. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αίσθηση ότι είμαστε ένας καταπιεσμένος λαός. Είναι συνηθισμένοι σε πάρα πολλά θέματα να ψηφίζουν ή να αποφασίζουν ή να έχουν την επιθυμία τους σε μια κατεύθυνση και το Λονδίνο να πηγαίνει προς άλλη. Είναι ένα σύνθετο θέμα σε κάθε περίπτωση και νομίζω θα το συζητήσουμε και θα μας απασχολήσει πολύ. Mm. Τουλάχιστον μέχρι να έχουμε και τον διάδοχο του Κάμερον έτσι, και την επόμενη σύνοδο τον Σεπτέμβριο. Nice. Εγώ θέλω, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας και τη συζήτηση που είχαμε. Ήταν άκρως διαφωτιστική. Και εμείς, καθώς σας αποχαιρετούμε, να σας πούμε ότι θα παρακολουθήσουμε και τις απόψεις ενός ακόμη Έλληνα καθηγητή από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, του κ. Εμίλιου Αβουλέα, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα πριν από 2 ημέρες και παραχώρησε συνέντευξη στη Βουλή των Ελλήνων. Από εμάς, καλό σας βράδυ. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Εμίλιο Αβουλέα, καθηγητή και κάτοχο της έδρας τραπεζικού δικαίου και χρηματοοικονομικών αγορών στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, και καλώς ήρθατε στη τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων. Θα ήθελα μια πρώτη εκτίμηση για το Brexit, μια εβδομάδα περίπου μετά. Πώς αποτιμάτε την κατάσταση μέχρι αυτή την ώρα? Κοιτάξτε, το Brexit
είναι μια ηθική κάθαρση, για τους, ειδικά για τους ανθρώπους της εργατικής τάξης και των βορείων περιοχών, οι οποίοι ψήφισαν υπέρ της εξόδου. Και είναι μια ηθική κάθαρση, διότι έμπαινε μια πάντρα από κάθε μια από τις ανατολικές χώρες στο βορρά, ο οποίος δεν είχε τη δυνατότητα και τις υποδομές για να μπορέσει να φιλοξενήσει και τους ανθρώπους αυτούς και τους ντόπιους. Και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία εξήγαγαν το οικονομικό και το πολιτικό τους πρόβλημα, χώρες οι οποίες δεν πήραν ούτε έναν Σύριο μετανάστη. Άρα στο ηθικό επίπεδο πρόκειται για ανακούφιση. Στο οικονομικό επίπεδο και στο πολιτικό επίπεδο πρόκειται για καταστροφή. Mm-hmm. Στο οικονομικό επίπεδο πρόκειται για καταστροφή, διότι θα χαθούν οι ξένες επενδύσεις που έμπαιναν στη Βρετανία, η οποία πριν τον Brexit μπορούσε να πουλήσει τα προϊόντα της σε μια κοινή αγορά 550 εκατομμυρίων ανθρώπων. Έφυγε αυτό. Ο δεύτερος βασικός λόγος είναι ότι θα βληθεί το City του Λονδίνου και η χρηματοπιστωτική βιομηχανία, η βρετανική χρηματοπιστωτική βιομηχανία είναι το 11% του ΑΕΠ. Mm-hmm. Από αυτό μπορεί να μείνει ίσως και το μισό. Και ο τρίτος λόγος είναι η αβεβαιότητα. Βλέπετε τι γίνεται με τη λίρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις συντάξεις. Είναι άγνωστο πού θα καταλήξει η ισοτιμία. Και ξέρετε, με την ισοτιμία αυτή θα καθορίσει και η αξία των περιουσιακών στοιχείων των ανθρώπων. Τι θα γίνει με την αγορά στέγης. Η χώρα έχει μείνει ακέφαλη. Τώρα πολιτικά. Η Βρετανία ήταν ισχυρή και είχε αυτή την προνομιακή σχέση με τις ΗΠΑ, γιατί ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούσε να ελέγχει, θα το πω λαϊκά, το παιχνίδι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Τώρα που είναι εκτός, αποδυναμώνεται η γεωπολιτική της σχέση και δεν υπάρχει τρόπος αναπλήρωσης. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι το ποσοστό του ΑΕΠ θα χάσει, το οποίο μπορεί να είναι από 6 μέχρι 10%, κάποια στιγμή θα αναπληρωθεί. Η απώλεια της γεωπολιτικής της θέσης δεν θα αναπληρωθεί ποτέ. Ως εκ τούτου, γιατί δεν βιάζονται οι Βρετανοί να ενεργοποιήσουν, και ο κύριος Κάμερον, να ενεργοποιήσουν το άρθρο 50 της συνθήκης της Λισαβόνας, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της εξόδου? Πρώτον, διότι είναι σε κατάσταση σοκ. Όλοι οι θεσμοί της χώρας, ίσως για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι σε κατάσταση σοκ. Βλέπετε, η χώρα δεν έχει πρωθυπουργό, στην ουσία δεν έχει αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, δεν έχουν ακόμη συνεδριάσει αρμόδιες επιτροπές για να αποφασίσουν τι θα κάνουν με τους τόμους νομοθεσίας, ευρωπαϊκής νομοθεσίας που έχει ενσωματωθεί στο βρετανικό δίκαιο. Και δεν έχει η χώρα ούτε προπονητή, διότι χάσαμε την Ισλανδία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, άρα τι κάνει? Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να προετοιμάσει τα επόμενα του βήματα. Ξέρετε, το δημοψήφισμα είναι συμβουλευτικό και μπορεί το κοινοβούλιο να μπλοκάρει τη διαδικασία. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, διότι θα είναι άρνηση της λαϊκής βούλης, της λαϊκής κυριαρχίας. Εκείνο που θα γίνει είναι ότι οι συντηρητικοί θα εκλέξουν καινούργιο πρωθυπουργό, ίσως και οι εργατικοί καινούργιο αρχηγό, και θα πάμε σε εκλογές κάποια στιγμή. Τώρα, οι εκλογές με δίλημα πάλι την Ευρώπη? Δίλημα ποιος... Και ένα νέο δημοψήφισμα? Όχι, ποιος από τους δύο μπορεί να οδηγήσει καλύτερα τη χώρα εκτός Ευρώπης. Πιο ομαλά δηλαδή τη διαδικασία, η οποία δεν είναι και απλή για να είναι το πιο πολύπλοκο πράγμα. Είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Είναι το πιο πολύπλοκο πράγμα που έχει συμβεί στη χώρα σε ολόκληρη την ιστορία της. Δεν είναι εκτός από τους τόμους νομοθεσίας που έχουν ενσωματωθεί, πρέπει η χώρα να επαναδιαπραγματευτεί πάνω από 50.000 εμπορικές συμφωνίες. Mm-hmm. Μπορεί να βρεθεί χωρίς εμπορικούς εταίρους η χώρα να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία. Βεβαίως οι Ευρωπαίοι τους πιέζουν για να ξεκινήσουν άμεσα. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει η διαδικασία και εγώ εκείνο που υποψιάζομαι, εκείνο που θεωρώ ότι θα συμβεί, είναι ότι σε 2-3 χρόνια, 3 γιατί τα 2 είναι λίγα, θα υπάρξει μια ειδική σχέση μεταξύ Ενωμένης Ευρώπης και Ηνωμένου Βασιλείου και αυτό θα μπει σε δημοψήφισμα, γιατί δεν θα είναι το οριστικό διάλειμμα, η οριστική έξοδος που έχουν υποσχεθεί οι οπαδοί του Brexit, δηλαδή ο Farage και ο Johnson. Άρα θα πρέπει να ξαναγυρίσουν στην λαϊκή ετοιμιγωρία. Νομίζω ότι πολλά από αυτά που τους υποσχέθηκαν δεν θα συμβούν όταν θα υπογραφεί αυτή η ειδική σχέση. Από την άλλη μεριά, η Βρετανία. Ο Σφάραντς μίλησε για φιλικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, είδατε, ήδη έχουν αρχίσει και κατεβαίνουν κατά πολύ οι τόνοι. Εν πάση περιπτώσει, όλα όσα τους υποσχέθηκαν από τα 350 εκατομμύρια την εβδομάδα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μέχρι η οριστική απέλαση των ξένων είναι μύθοι, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτε από όλα αυτά. Εκείνο που έχει συμβεί είναι ότι η χώρα έχει μπει σε μια τεράστια οικονομική και πολιτική δοκιμασία. Από την άλλη μεριά, όπως σας εξήγησα, δεν ψήφισαν οι άνθρωποι
με αυτόν τον τρόπο, μόνο και μόνο γιατί η Βρετανία κάποτε ήταν αυτοκρατορία και τους έχουν μείνει τα κατάλοιπα, γιατί είναι παραδοσιακά ευρωσκεπτικιστές. Το ποσοστό πήγε εκεί, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαμηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και εξαιρετική ανασφάλεια για τη δουλειά τους, για την υγεία τους, για τις θέσεις των παιδιών τους στα σχολεία, δέχθηκαν μια εισβολή οικονομικών μεταναστών από την ανατολική, ανεξέλεγκτη εισβολή, σε εισαγωγικά το εισβολή από την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, και άρχισαν να δημιουργούνται οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα τα οποία δεν ήταν διαχειρίσιμα. Υπήρξε ωστόσο και παραπληροφόρηση από την πλευρά των υποστηρικτών του Brexit, όπως κάποιοι εκτιμούν. Τεράστια εκμετάλλευση του αισθήματος ανασφάλειας των πολιτών, οι οποίοι έχουν συμπιεστεί από τις πολιτικές λιτότητες και κυρίως από την τεράστια ανισότητα που έχουν δημιουργήσει οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Και βεβαίως ήταν έτοιμο το τοπίο για εκμετάλλευση. Τα ευρωτανικά μίντια δεν είναι ούτε τα πιο έτοιμα ούτε τα καλύτερα από πλευράς ποιότητας στον κόσμο, αλλά το πρόβλημα υπήρχε. Απλά όλοι αυτοί μεγένθυναν το πρόβλημα για να έχουμε το αποτέλεσμα που ήρθε σήμερα. Δεν το δημιούργησαν. Εσείς λοιπόν λέτε ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν μπορεί να αγνοηθεί. Όχι. Ωστόσο υπάρχει μια διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών. Οι λαοί οι ίδιοι, ο λαός, ο Βρετανικός, μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις και να προκαλέσει μια νέα διαδικασία. Κοιτάξτε, ήδη επηρεάζουν τις εξελίξεις. Είπατε για το πώς έχει χαμηλώσει τους τόνους ο Φαράτζ. Ναι. Ο Μπορίς Τζόνσον προχθές είπε ότι είμαστε στην Ευρώπη και θα παραμείνουμε εκεί για πάντα. Ήδη δηλαδή όλες αυτές οι απαιτήσεις, οι πρώτου δημοψηφίσματος, να εξαφανιστούν απροσώπου γης οι ξένοι, να σταματήσει κάθε οικονομική συνεργασία, εμείς θα τα καταφέρουμε, θα γίνουμε μια καινούργια τίγρης του Ατλαντικού και ούτω καθεξής, έχουν μπει στην άκρη και έχουν δώσει τη θέση τους στο ρεαλισμό. Όπως είπα, εγώ δεν πιστεύω ότι το κοινοβούλιο θα μπλοκάρει τη διαδικασία εξόδου. Θα προσπαθήσει να χρονοτριβήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, ούτως ώστε να καταλάβουν και αυτοί τι ακριβώς θέλουν να κάνουν και τι ακριβώς θέλουν να διαπραγματευτούν. Και όταν πια θα υπάρξει η οριστική συμφωνία μετά από 3 χρόνια, νομίζω ότι αυτό θα μπει σε δημοψήφισμα και η οριστική συμφωνία δεν θα έχει και μεγάλη σχέση με αυτά που σχέθηκαν ο κ. Φαράτζ και ο κ. Τζόνσον στους ψηφοφόρους του δημοψηφίσματος, της εξόδου. Είστε και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Σε αυτό το επίπεδο τι αλλάζει, κύριε Βουλή? Κοιτάξτε, όπως έχει δηλώσει και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, όπως και τα περισσότερα ευρωπαϊκά ιδρύματα, θα φύγουν από το Λονδίνο, το οποίο είναι μεγάλη απώλεια, κυρίως κύρους για το Λονδίνο. Σταματάει το Λονδίνο να είναι η καρδιά των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Χρηματοπιστωτικής Βιομηχανίας. Έχει ήδη δεχθεί ένα πλήγμα με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι στη Φραγκφούρτη, διότι οι Βρετανοί ήταν εκτός ευρώ. Τώρα δέχεται ένα δεύτερο πλήγμα. Το τρίτο πλήγμα είναι ότι όποια νομοθεσία περάσει για τη χρηματοπιστωτική χρηματοπιστωτική βιομηχανία από εδώ και πέρα, δεν θα συζητιέται με τους Βρετανούς, δεν θα έχουν οι Βρετανοί βέτο, δεν θα έχουν καμία δυνατότητα παρέμβασης. Οπότε μπαίνουν στην άκρη, μπαίνουν στο περιθώριο. Κοιτάξτε, αυτό που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ευρώπη έχασε τον πνεύμονά της, διότι η Ευρωπαϊκή Κεφαλαιογορά είναι στο Λονδίνο. Και από την άλλη μεριά, ο πνεύμονας έχασε το σώμα και τα μέλη του. Η ζημιά είναι και από τις δύο πλευρές. Χαμένοι είναι και οι δύο. Και οι δύο χαμένοι είναι και οι δύο, αλλά πιο εύκολο να δημιουργήσεις ξανά πνεύμονα παρά σώμα και μέλη. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχει αυτή την σκληρή στάση από τη στιγμή που έχει και εκείνη δεχθεί ένα πλήγμα και στο κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην σύνθεσή της, γιατί κρατάει αυτή τη σκληρή στάση? Θέλει να στείλει μηνύματα στις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μην τολμήσετε να κάνετε δημοψηφίσματα, μην διανοηθείτε να αλλάξετε την στάση σας απέναντι στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα? Τι? Ναι, προσπαθεί αφενός με να ελέγξει τις κεντρόφυγες δυνάμεις, διότι έχουν υποσχεθεί δημοψηφίσματα όλοι οι πολιτικοί, ειδικά της ακροαριστεράς και της ακροδεξιάς, σε όλη την Ευρώπη, ακόμη και στη Γαλλία. Σίγουρα, εγώ πιστεύω, θα έχουμε δημοψήφισμα στην Ολλανδία, η οποία είναι και η ιδρυτική χώρα, και έπεται η Φιλανδία, η Πολωνία και ούτω καθεξής. Οπότε, προς θέλει να του στείλει ένα πολύ σκληρό μήνυμα ότι θα είναι πολύ δύσκολο να φύγετε. Εμείς δεν παίζουμε. Και δεύτερον, διότι δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκίνησε το 1956, δεν έχει απλά φτάσει σε ένα τέλμα
τελείωσε. Ναι. Πρέπει να ξανασκεφτούν από αρχής την αρχιτεκτονική και τις στοχεύσεις του εγχειρήματος ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν στον πιδάριο έχεις Γερμανούς πολιτικούς, αυτό αποκλείεται. Το μόνο που θα σου πούν είναι ότι θα πάμε μέχρι, μέχρι τις εκλογές και βλέπουμε. Mm-hmm. Οπότε είναι από τη μια μεριά η επιθυμία να δώσει ένα σκληρό μήνυμα και στους απ' έξω πια, αλλά κυρίως στους παραμένοντες, και από την άλλη πλευρά ότι δεν υπάρχει πραγματική επιθυμία μεταρρύθμισης. Mm-hmm. Οπότε πού πάει η Ευρώπη, κύριε καθηγητά? Ο κύριος Μακρόν, ο Γάλλος υπουργός, έκανε λόγο για ένα πιθανό πανευρωπαϊκό δημοψήφισμα με ένα κεντρικό ερώτημα για όλα τα κράτη-μέλη, που θα αφορά ένα νέο σχέδιο, μια επανεκκίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς το βλέπετε αυτό, είναι πιθανό? Θα Όχι, διότι θα πρέπει να το δεχθούν και η Γερμανία. Εκείνο που βλέπω εγώ είναι σταδιακή απορρίθμιση του γαλλογερμανικού άξονα και στο τέλος πολιτική σύγκρουση μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Mm-hmm. Και αν η επόμενη γερμανική κυβέρνηση είναι τέτοια, η οποία καταλαβαίνει τους κινδύνους της διάλυσης του γερμανικού άξονα, τα ρήγματα θα επιδιορθωθούν και θα μπούμε σε μια καινούργια διαδικασία επανασύλληψης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και δημοψηφίσματα για την αποδοχή της, για την έγκρισή τους από τους ευρωπαϊκούς λαούς. Ξεχωριστά δημοψηφίσματα ή ένα ενιαίο? Δεν ξέρω τι συνταγματική νομιμότητα θα είχε ένα ενιαίο δημοψήφισμα. Από την άλλη πλευρά, αν η καινούργια γερμανική κυβέρνηση θα προκύψει το 2017 είναι όπως η τωρινή, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μαθηματική πορεία διάλυσης. Mm-hmm. Την αυτοκριτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση την κάνει? Είδατε εσείς καμία αυτοκριτική πουθενά? Εκείνο που είδαμε είναι μερικά πυροτεχνήματα από τον Ιταλό Πρωθυπουργό. Κάνα δύο ιδέες, οι οποίες εν πάση περιπτώσει είναι πολύ πρόχειρες και στο πόδι από τους Γάλλους πολιτικούς, και απολύτως τίποτε. Έχουμε πραγματικά σπάνιδα ιδεών και σπάνιδα ηγετών. Mm-hmm. Και φοβάμαι ότι αν δεν αλλάξει η στάση της Γερμανίας, η συγκεκριμένη σπάνιδα και το γεγονός ότι η Γερμανία κυριαρχεί θα σημάνει την διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πρώτη φάση και βεβαίως την αποχώρηση μελών της Ευρωζώνης σε δεύτερη. Mm-hmm. Η διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο ενισχύεται ή όχι? Είναι πολύ δύσκολο να πει κανένας. Κανείς, εμάς η πρώτη μας δουλειά θα πρέπει να είναι εξασφάλιση επενδύσεων για να ανακάμψει η οικονομία, να ξαναγυρίσουμε στην ανάπτυξη. Mm-hmm. Επενδύσεων και ρευστότητας. Και ο κύριος Ντράγκη έχει χαλαρώσει τους περιορισμούς στη ρευστότητα. Οι ελληνικές τράπεζες θα μπουν στο πρόγραμμα ρευστότητας. Τα ελληνικά ομόλογα θα γίνονται αποδεκτά. Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε το πλαίσιο για να γίνουμε χώρα υποδοχής ξένων επενδύσεων. Mm-hmm. Διότι αυτή τη στιγμή και να βγούμε από το ευρώ, το μόνο που θα γίνει είναι μια περαιτέρω συμπίωση των λαϊκών εισοδημάτων, και του κόστου εργασία, το οποίο έχει ήδη. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα, πιστεύετε? Κοιτάξτε, αν δεν εισέλθουν επενδύσεις στη χώρα, αφού βέβαια βοηθήσουμε και εμείς φτιάχνοντας το σωστό πλαίσιο και ρευστότητα, εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο η χώρα να παραμένει στην Ευρωζώνη. Ο κύριος λόγος για να παραμείνει η χώρα στην Ευρωζώνη είναι εν αναμονή επενδύσεων και ρευστότητας, διότι ήδη η εσωτερική υποτίμηση ήταν δραστικότατη και ήδη η χώρα είναι ανταγωνιστική από πλευράς κόστους παραγωγής, κόστους εργασίας. Εάν δεν αλλάξει η συνταγή και δεν εισρεύσουν επενδύσεις και ρευστότητα, ξέρετε, κανείς θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται ως παίκτης πόκερ. Mm-hmm. Τι έχω να χάσω, τι έχω να κερδίσω. Και αυτά που έχει να χάσει η χώρα θα είναι πολύ λιγότερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Η σφιχτή δημοσιονομική πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύετε θα συνεχιστεί για πολύ? Τουλάχιστον μέχρι τις γερμανικές εκλογές και βεβαίως πρόκειται για δράμα. Αυτό είναι το ρώσιμο, γιατί δεν πρόκειται να κάνουν τίποτε οι Γερμανοί μέχρι τότε και το πιθανότερο είναι και οι Γάλλοι. Είναι και πολιτική όμως που δεν αποδίδει και βγάζει αυτή τη δυσαρέσκεια στους λαούς, που έχει κόστος τελικά. Αυτό είναι το δράμα της Ευρώπης, ότι δεν έχουν καμία σχέση με το πραγματικό οικονομικό γίγνεσθε και τις επιθυμίες των ευρωπαϊκών λαών ή οι ηγεσίες της αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα πραγματικό δράμα και, όπως ξέρετε, εκτός αν δούμε θαύματα μετά το 2017, τα δράματα, τα πολλά μικρά δράματα στο τέλος οδηγούν σε μια πολύ μεγάλη κρίση, η οποία φέρνει και τραγωδίες. Ποιες χώρες επηρεάζονται πιο πολύ από το Brexit?
Κοιτάξτε, η Γερμανία καταρχήν, η οποία εξάγει καθαρά, δηλαδή το ισοζύγιο μεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών, είναι θετικό για τη Γερμανία. Νομίζω η διαφορά είναι 51 δισεκατομμύρια υπέρ της Γερμανίας. Αυτό είναι τεράστιο ποσό. Οπότε ο πρώτος που θίγεται είναι η Γερμανή εισαγωγής. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά θίγεται η ελεύθερη διακίνηση. Θα θιχθούν χώρες όπως η Ελλάδα, τουριστικές αγορές όπως mm-hmm. η Ελλάδα, οι οποίες είναι χώρες υποδοχής μεγάλου αριθμού Βρετανών τουριστών, πολύ πιθανόν και η Κύπρος. Σε ποιο βαθμό δεν μπορώ να ξέρω. Και η Μάλτα ενδεχομένως. Και η Μάλτα, αλλά σε ποιο βαθμό δεν μπορώ να ξέρω, διότι δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο πρόβλημα ελεύθερης διακίνησης, όσο αδυναμίας των ανθρώπων αυτών να ανταπεξέλθουν σε πληρωμές σε ευρώ, αν η λίρα πραγματικά παραμείνει στα σημερινά επίπεδα, τα οποία είναι επίπεδα χαμηλά 35 ετίας. Δεν θα έχουν, λέει, τα νοικοκυριά τη δυνατότητα να αγοράσουν πακέτα διακοπών σε ευρώ. Και αναμένεται να φύγουν και πολλές επιχειρήσεις. Ήδη ακούγεται αυτό από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό που θα γίνει είναι ότι όποιος πουλάει στην κοινή αγορά, σίγουρα σιγά σιγά θα αρχίσει να αποχωρεί. Αλλά είναι μεγάλη αγορά και η ίδια η Βρετανία. Άρα κυρίως μιλάμε για το μέλλον. Και για το μέλλον όλες αυτές οι ξένες επενδύσεις που πήγαιναν στη Βρετανία, κυρίως στον τομέα των νέων τεχνολογιών, διότι ήταν ανοιχτές οι αγορές της Ευρώπης και η Γερμανία έχει ένα πολύ πιο ευέλικτο εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς, αυτές θα στερεύσουν και σε βάθος χρόνου νομίζω ότι το Brexit θα δημιουργήσει γύρω στο 1 εκατομμύριο απολεστήσεις θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Και τι γίνεται με τους Έλληνες φοιτητές, πώς θα επηρεαστούν στα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας? Για τα επόμενα 2 χρόνια δεν θα συμβεί τίποτε. Αργότερα μάλλον θα αυξηθούν σε κάποιο βαθμό τα διδακτρά τους. Γενικά εμείς επειδή είμαστε... Δάνεια θα μπορούν να πάρουν όπως έπαιρναν? Νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο να έχουν πρόσβαση σε φοιτητικά δάνεια από ό,τι στο παρελθόν. Πολύ καλή ερώτηση. Θα είναι πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο. Γενικά όμως η ελληνική κοινότητα στη Βρετανία δεν έχει να φοβάται απολύτως τίποτε. Είναι μικρή κοινότητα, είναι κοινότητα που προσφέρει. Οι γιατροί, οι Έλληνες είναι οι καλύτεροι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οι πανεπιστημιακοί έχουν ελληνικής καταγωγής, όπως ένας από τους προσκεκλημένους σας, ο κύριος Δουζίνας, έχουν πολύ μεγάλη προσφορά στα ακαδημαϊκά δρόμενα και στην ακαδημαϊκή παραγωγή της χώρας. Νομίζω ότι... Άρα δεν αλλάζει τίποτα στο καθεστώς της Ελλήνων στο έξω στη Μεγάλη Βρετανία? Για τους Έλληνες που είναι ήδη στη Μεγάλη Βρετανία, πολύ λίγα πράγματα θα αλλάξουν, ή θα τους δώσουν μακροχρόνιες βίζες, ή όσοι είναι ήδη... Είναι πολλά χρόνια εκεί θα πάρουν υπηκότητα. Για αυτούς που θα έρθουν μετά το Brexit, ναι, θα είναι καινούργιο καθεστώς και προφανώς θα αφορά τις ποσοστώσεις. Ούτε σε αυτό το τομέα εγώ πιστεύω ότι έχουμε να φοβηθούμε να αντιθέσει με άλλους λαούς, διότι οι ποσοστώσεις θα είναι αμοιβαίες. Υπάρχουν 35-40 χιλιάδες Βρετανοί οι οποίοι δουλεύουν σε μόνιμη βάση στην Ελλάδα. Θα δικαιούται η Ελλάδα, η οποία έχει πολύ μικρότερο ΑΕΠ από την Βρετανία, 3-4 φορές το ίδιο ποσοστό. Νομίζω ότι η πραγματική επίδραση του Brexit στους ελληνικής καταγωγής μετανάστες ή ήδη εγκατεστημένους εκεί θα είναι αμεληταία. Θα είναι πολύ πιο περιοριστικά τα πράγματα για τις χώρες οι οποίες δεν έχουν Βρετανούς πολίτες, δεν φιλοξενούν Βρετανούς πολίτες και οι οποίες έδωσαν έναυσμα για τη δημιουργία όλης αυτής της συζήτησης για τη μετανάστευση, το μεταναστευτικό και ούτω καθεξής. Οι μετανάστες, ξέρετε, όπου και να πάνε προσφέρουν. Είναι θετικό το πρόσημο της μετανάστευσης όσον αφορά τους οικονομικούς δείκτες, είναι θετικό όπου γης. Αλλά όταν εσύ έχεις χάσει τη δουλειά σου, όταν αισθάνεσαι ότι δεν έχεις πρόσβαση στον τοπικό γιατρό και ούτω καθεξής, όταν δεν υπάρχουν θέσεις στα σχολεία, διότι είναι μπροστά τα παιδιά των... Ναι. Και αυτή την απειλή την πήραν... Και έτσι γίνεται και ξενοφοβικός ο λαός και έτσι στρέφεται και στην ακροδεξιά, έτσι, δεν είναι? Και αυτή την απειλή την πήραν οι λαϊκιστές πολιτικοί του Brexit
και την ξεχύλωσαν, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να αισθάνονταν πραγματικά ότι αν δεν ψήφισαν με αυτόν τον τρόπο θα χανόταν και το βιωτικό τους επίπεδο αλλά και η πολιτιστική και η εθνική τους ταυτότητα. Mm-hmm. Οι φοιτητές σας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου πώς τα βλέπουν τα πράγματα, τι σας έλεγαν όλο αυτό το διάστημα για το θέμα, ήταν υπέρ του Remain, του Brexit? Εντάξει, οι περισσότεροι μεταπτυχιακοί φοιτητές, όπως ξέρετε, είναι μη Βρετανοί. Οι προπτυχιακοί Βρετανοί φοιτητές στην συντριπτική τους πλειοψηφία ψήφισαν, όπως και όλες οι νέες γενιές στην Βρετανία, ψήφισαν υπέρ της παραμονής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πρόκειται για μεγαλύτερη αγορά, ελεύθερο ταξίδι, γνωρίζεις ανθρώπους από άλλες χώρες χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί στη μετακίνηση. Τώρα οι μεταπτυχιακοί βεβαίως δεν ψήφιζαν στην πλειοψηφία τους, αλλά ήταν υπέρ της παραμονής. Mm-hmm. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει ένας μικροπανικός μεταξύ των συναδέρφων που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος εγώ νομίζω ότι είναι απολύτως αδικαιολόγητος. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει ένας μικρός πανικός, ο οποίος εντείνεται από το γεγονός ότι έχουν σημειωθεί, όχι στο Εδιμβούργο, όχι στη Σκωτία, αλλά κάτω στο Νότο, έχουν σημειωθεί ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον των ξένων μετά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Μετά από 2 χρόνια, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα και στα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών? Ναι, διότι θα πρέπει να γίνουν διμεροί. Όλο αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ανταλλαγής φοιτητών και ανταλλαγής πόρων και ερευνητικών προγραμμάτων θα επηρεαστεί και η Βρετανία θα συνεχίσει να συμμετέχει μόνο μέσω του καναλιού των διμερών συμφωνιών και διμερών σχέσεων, εκτός αν υπογραφεί μια κεντρική συμφωνία μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα αφορά όλα τα εναπομείναντα μέλη. Mm-hmm. Πάντως, για την ώρα η πρόβλεψη είναι ότι ναι, θα επηρεαστούν οι πανεπιστημιακές ανταλλαγές και θα επηρεαστεί και η ροή ερευνητικών χρημάτων προς την Βρετανία κυρίως. Εσείς εκτιμάτε το κλίμα μπορεί να αλλάξει βάθος χρόνου από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αρχίσουν να λιένονται οι αντιθέσεις? Θα πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές ηγεσίες στις δύο πιο σημαντικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Γαλλία και η Γερμανία, κυρίως η Γερμανία, και να έρθουν στη θέση των τωρινών ηγεσιών, οι οποίες είναι ηθικά και πολιτικά χρεοκοπημένες, τουλάχιστον όσον αφορά το όραμα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ηγεσίες με όραμα και όρεξη να παλέψουν, να ξαναστήσουν ένα οικοδόμημα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει παραλύσει και απειλείται με κατάρρευση. Και επειδή ζείτε στο Εδιμβούργο, η στάση της Σκωτίας ποια πιστεύετε ότι θα είναι και τι μπορεί να επηρεάσει? Κοιτάξτε, εν αντιθέσει με τον κύριο Σάλμον, ο οποίος ξέρετε ήταν και άνδρας, η αλφα μέιλ όπως λέμε, και ήταν μπουμ μπουμ μπουμ, σύγκρουση, σύγκρουση, σύγκρουση. Αυτή τη στιγμή στο πηδάλιο των εθνικιστών στη Βρετανία, που είναι το μεγαλύτερο κόμμα, βρίσκεται μια πολύ χαρισματική γυναίκα. Και αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν με έναν πιο μαλακό αλλά και πολύ πιο σοφό, πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτή τη στιγμή η κυρία Στέρτζον, η οποία είναι η πρώτη υπουργός, έτσι λέγεται, προσπαθεί να παραμείνει η Σκωτία και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του Ηνωμένου Βασιλείου. Mm-hmm. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορεί να γίνει. Αυτό το οδηγεί δηλαδή σε ένα δημοψήφισμα ανεξαρτησίας? Κοιτάξτε όμως τι κάνει πρώτα. Ναι. Δεν λέει εγώ θέλω δημοψήφισμα ανεξαρτησίας, λέει ότι εγώ διαπραγματεύομαι την παραμονή της Σκωτίας. Παρότι χωρίς να έχει αποσχεθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Το δεύτερο πράγμα που λέει είναι ότι εγώ θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω όποιες εξουσίες πολύ μικρές έχει συνταγματικά το κοινοβούλιο του Χόλιρου, δηλαδή το κοινοβούλιο που είναι στο Εδιμβούργο, για να μπλοκάρω το Brexit, για να μπλοκάρω την ενεργοποίηση του άρθρου 50. Mm-hmm. Αν δεν γίνει τίποτε από όλα αυτά, τότε και μόνο θα ζητήσω δημοψήφισμα. Νομίζω δεν έχει και άλλη επιλογή, διότι τα οικονομικά συμφέροντα που την στηρίζουν και στηρίζουν και την οικονομία της χώρας, mm-hmm. δηλαδή οι αγροτικές φάρμες, οι πρώτες αγροτικές φάρμες ή η βιομηχανία ουίσκι, θα καταστραφούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, για τη συζήτηση. Ευχαριστώ και εγώ.